Αν την ονομάσουμε εμείς αυτή την ακτίνα R, τότε η R είναι, λέγεται επιβατική ακτίνα. Επιβατική ακτίνα. Άρα όταν ακούμε για επιβατική ακτίνα, μιλάμε για την κίνηση που κάνει ο πλανήτης ή οποιοσδήποτε πλανήτης από το δικό μας, γύρω από τον ήλιο. Αυτή η ακτίνα που συνδέει τον ήλιο με τον πλανήτη λέγεται επιβατική ακτίνα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον νόμο του Κέπλερ που είναι η ελλειπτική τροχιά, ο πλανήτης πότε πάει γρήγορα και πότε πάει αργά γύρω από τον ήλιο. Να σου το πω αλλιώς, όταν απομακρύνεται πάει γρηγορότερα για αργότερα από τον ήλιο. Κάνει αυτή την κίνηση. Ο πλανήτης γύρω από τον ήλιο. Όταν πλησιάζει, δηλαδή εδώ ας πούμε, αυτή η περιοχή εδώ επειδή είναι κοντά, κοντινή περιοχή, αυτό λέγεται προσήλιο. Έτσι η κίνηση. Αντίλιο. Προσήλιο και πώς λέγεται το άλλο, αφήλιο. Αφήλιο. Έτσι. Στο αφήλιο πάει πιο κοντά για στο προσήλιο. Κινείται πιο γρήγορα. Στο αφήλιο πάει πιο αργά. Στο αφήλιο πάει πιο αργά. Γιατί έχει λόγο και μόνο η μέρα που είναι μεγάλη κιόλα. Έχει να κάνει και με την κλίση, αλλά το πιο βασικό είναι, είπαμε ότι ο νόμος του Κέπλερ λέει ότι ένας πλανήτης γυρίζει γύρω από τον ήλιο και διαγράφει σε ίσους χρόνους ή σε έμβαδα. Άρα όσο πιο μακριά πάει, ο χρόνος ας πούμε εδώ είναι μία ώρα και εδώ είναι μία ώρα, στο κοντινό, αλλά εδώ το εμβαδό είναι ίδιο με αυτό το εμβαδό. Στο προσήλιο για στο αφήλιο πάει πιο γρήγορα ένας πλανήτης. Στο προσήλιο για στο αφήλιο πάει πιο γρήγορα ένας πλανήτης. Τι ας το πει τώρα, εδώ τώρα. Όσο πλησιάζει. Όταν είναι κοντά στον ήλιο, στον ήλιο, ναι, πάει γρήγορα και άργα. Πιο γρήγορα. Σε αυτό το ρόλο δεν παίζουν οι βαρύτητες. Αυτό το πράγμα δεν παίζουν. Ναι, αυτό όμως είναι η βαρύτητα πες. Βαρύτητα. Όσο όταν πάμε να παρακριθεί, η βαρύτητα του ήλιου πρέπει να το φανάρι. Όταν πάει, όταν έρχεσαι, όταν σε έρχομαι, με τραβάς. Α, μπράβο, αυτό είναι. Έτσι, αυτό είναι απλό. 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 Απλώς. Μας λέει ο Κέπλερ ότι και διαγράφει σε ίσους χρόνους ή σε εβδομάδα. Το ήξερα, αλλά αυτή είναι η σκέψη. Έκανα αυτό και το ξέρει. Είναι και πράγματα που δεν ξέρω. Α, εσύ δεν μπορεί να μιλήσει τώρα. Για λίγο. Για λίγο, για λίγο. Μετά θα. Αυτό και το κάνει δεν είναι. Μόνο με το μηζένι θα το κάνει και τα βάλει. Λίγο τσίπορο να θέλει. Λοιπόν, θα το κάνει πάλι μάλλον. Άλλη ερώτηση. Με τι σου ταιριάζει η αστρονομική μονάδα. Με αυτό που ξέρει. Ευχαριστώ. 149 συμπλήν. 150. 150 συμπλήν, έτσι. 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα συμπλήν, εντάξει. Ξαρτάται δηλαδή αν είναι κοντά στον ήλιο ή μακριά στον ήλιο. Όταν είναι κοντά στον ήλιο είναι κατά τα 150, αν είναι μακριά είναι πάνω από τα 150. Λοιπόν. Και γιατί σου λέει με τι το έχουμε ορίσει αυτό, ποια απόσταση δηλαδή υπάρχει και. Γης ηλίου. Έτσι, η απόσταση γης ηλίου. Πόσα λεφτά κάνει το φως να έρθει από τον ήλιο στη γη. 8. 18, yeah. 8, 8 νομίζω. 8 δεν είναι, ανοίγει. Λάθος. 18, όχι. 8. 18. 8. 8 τι 8 λεπτά. Λεπτά. Μπράβο. 8,2 λεπτά. 8,2 λεπτά. 8 λεπτά. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο. Φως είναι αυτό. Κύριε μας πάει. Φως είναι η βραχώδης πλανήτες. Πώς είναι η βραχώδη πλανήτες. Είναι αυτή που είναι στο ηλιακό σύστημα. Γη, Άρης, Αφροδίτη, Ερμής. Είναι με αέρια. Αυτή την εποχή, παιδιά, το ξημέρωμα βλέπουμε καθαρά τον Ερμή. Νοτιοδυτικά, ο Ερμής. Τα εδώ δεν μπορώ να πω να πω. Νοτιοδυτικά είναι ο Ερμής. Ναι. Τι ώρα το πρωί, 6 ώρα δηλαδή. 6 ώρα πριν τον πρίτο σούρου. Πρέπει να κάνει φως. Λοιπόν, τώρα. Ένα τέλτονο. Ένα τέλτονο Ερμής.
Ναι, φαίνεται έντονα. Ναι, έχει φαινόμενο μέγεθος στο 0 και κάτι. Λοιπόν, ο Ερμής. Και λέει, πώς είπαμε, λέει, θα γιώσει ο Ερμής. Όχι, η Αφροδίτη. Μπερδεύτηκα. Ο Ερμής και η Αφροδίτη. Ναι, όχι, όχι. Ο Ερμής πώς λέει, δεν το θυμάμαι. Πώς? Mercury, στα αγγλικά. Αυτό, ρε. Λατινικά. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για το επόμενο μάθημα να μπείτε λίγο στο site την Τρίτη ή την Τετάρτη το πρωί να ενημερωθείτε για να δείτε πού θα γίνει. Δηλαδή, πού μπορεί να γίνει. Γιατί κάναμε μια συνεργασία με το... Το κανάλι. Αυτό που... Όχι με το κανάλι μόνο. Κάναμε μια συνεργασία με το καψί στο ξενοδοχείο που είναι εδώ λίγο πιο κάτω. Ναι, ναι. Και για να πάνε εκεί πέρα όλα τα μαθήματα. Α, ναι. Εγώ δώσω κάποιο στο ξενοδοχείο. Μεταφορά εκεί. Κλειδί, αιθούσα και λοιπά. Ξέρει. Ναι, ναι, θα έχει ο πρόδρομο δύο μανικέ στην είσοδο. Μπουφέ, φαντάζομαι. Δίσκους, μπουφέ, εννοείται. Εννοείται. Διάλειμμα με συναγρίδε αγιορίτικε. Κρασί γερο βασιλείου. Σοδιά. Και ανεβαίνει και στην ταράτσα να τη σκέφτε. Και μετά στο Ρουγκ Γκάρντεν, ναι, για στο παρατήρηση. Έτσι, έτσι. Τάχα μου, τάχα μου, τάχα. Θα είμαστε συνέχεια εκεί. Ο πρόδρομος τώρα πάρκινγκ θα σκέφτεται για το Μακεδονία Παλάς. Θα μας έχεις και πάρκινγκ. Okay, πρόδρομος. Θα μας έχεις και πάρκινγκ εκεί. Εννοείται. Μέσα κατευθείαν. Εννοείται. Λοιπόν, πες στους μαθητές μου εδώ, τι είναι οι ζώνες Βαν Άλεν. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Παιδιά, ζώνε θα αναλύσει πολύ αυτά. Οπότε... Είναι οι ζώνε που αποφεύγουμε. Σήμερα μου τον έφερε τραυματισμένο. Τώρα έξω. Είναι χυμαρόδη. Μα εδώ απ' έξω. Να σταματήσει όλα, να τα τσακίσει. Εσύ, βλέπω ένα. Έλα, να το πέσω, άντε. Βλέπω. Πάρκαρα, όπω το πάρκαρα και βλέπω ένα φίλο μου. Πηγαίνω και του μιλάω και του μιλάω. Σήμερα σα έχω φέρει ένα μοναδικό ντοκουμέντο. Είναι ηλιακό άνεμο σε τεράστιε ποσότητε που κινείται με τρομερέ ταχύτητε. Στο κέντρο του γαλαξία μας, στη λεγόμενη περιοχή του Τοξότη. Τον έστεισε σε μπουκαλάκι. Είναι από την NASA κατεβασμένες εδώ. Α, νόμιζα μπουκαλάκι με, αέρος. Και με άστρα που σχηματίζουν κάποιες γωνίες και τον τρόπο που περκυκλώνει γύρω από την μαύρη τρύπα, ξέρεις, κινούνται. Σήμερα, είχε κάτι, σήμερα είχε κάτι στο ίντερνετ για κάποιους γαλαξίες που... Αυτό το νεφέλωμα... Σήμερα τι είχε. Σήμερα είχε ένα άρθρο και έλεγε ένα νεφέλωμα... Πώς το είπε να δεις. Δεν το έχουμε πει εμείς αυτό. Που γίνεται ένα χαμό σήμερα και κάτι γαλαξίε συγκρούονται και γίνεται ένα τέτοιο πράγμα. Αν είναι άλλο γαλαξίε, άλλο νεφελώματα. Όσοι έχουμε πει ότι ό,τι έχει να κάνει με νεφελώματα είναι μέσα στο γαλαξία μα. Δεν μπορούμε να δούμε νεφελώματα σε μακρινού γαλαξίε. Δηλαδή, οι εικόνε που παίρνουμε και από το Χάρο, που είναι η καλύτερη διασυνοσκευή, δεν μπορεί να μα δώσει τέτοια ευκρίνεια ώστε να μπορούμε να. Εκεί μπερδεύτηκα εγώ. Αυτοί λένε ότι. Ό,τι έχει να κάνει με νεφελώματα είναι μέσα στο γαλαξία μα. Στο δικό μου στο γαλαξιό. Ναι, Σμήνη, συγγνώμη, όχι Σμήνη. Σμήνη. Σμήνη γαλαξιών. Ναι. Αυτό είναι. Συγκρούσει σήμερα γίνονται, λέει. Χθες προηγούμενο. Τα Σμήνη γαλαξιών είναι περιοχές μακρινές στο σύμπαν και έχουν ονομαστεί και περιοχές. Έτσι, το μεγάλο τείχος του Σοάν. Το τείχος του Σοάν, αν μου πει, είναι Σμήνο γαλαξιών, είναι μια περιοχή στο σύμπαν που έχει. Βάλτε να γράψουν και ένα άρθρο να το βάλουμε στο site και να πούμε ότι είναι από την ομάδα αστρονομία. Σιγά σιγά λίγο να το... Δεν θα μπείτε στο... Νομίζω να δούμε το κόσμο. Ακόμα να φτιάξουν αυτό είναι λίγο δύσκολο. Ο καμπάκης επειδή μπαίνει και στο Facebook μπορεί να συνδυάσει. Και εγώ είπα στην αρχή ναι ρε. Ο καμπάκης θα κάνει μια έκθεση ας πούμε και θα υπογράψουν όλοι μαζί. Θα συμφωνήσουν βέβαια, θα ομολογήσουν. Έτοιμος είσαι. Εντάξει, ωραία. Κόστα μετά λίγο όταν μου τελειώσει. Λοιπόν, για τριμελίδι. Τι είναι οι ζώνες Βαν Άλεν. Αυτές που αποφεύγουμε κατά την απογείωση των διαστημοπλοίων, διότι ναι, δηλαδή, υπάρχει... Τι κάνουν, τι είναι. Στην μαγνητικό πεδίο της γης και με το μαγνητικό πεδίο της γης με το ηλιακό άνεμο και με τα... Μαγνητικό πεδίο της γης δεν είναι. Είναι μαγνητικό πεδίο, είναι... Όχι. Κοντιανικό πεδίο της γης. Είναι περιοχή έξω από, το, από τη γη. Ναι. Που δημιουργεί δύο μεγάλες τρεις ζώνες, έτσι. Έτσι δεν συμπιστώσει. Τώρα βγάλαν δύο και τώρα έχουν βγάλει μια τρίτη. Μπράβο, οι ζώνες αυτές, οι οποίες ουσιαστικά είναι ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Τα οποία μαζεύονται εκεί από τις συγκρούσεις, τα αποτελέσματα των συγκρούσεων του ηλιακού ανέμου με το μαγνητικό πεδίο της γης. Λοιπόν, είπαμε δύο ζώνες Βαν Άλεν. Τι είναι η ζώνη Κάιπερ. Τις μπερδεύω λίγο τις ζώνες.
Είναι εκείνη ανάμεσα στο Οδύνη και στον Άρη. Ναι, ζώνη με αστεροειδής. Α, ζώνη με αστεροειδής. Τη βρήκα. Ναι. Μεταξύ Δία και Άρη. Ποια είναι τα υπερποσειδόνια αντικείμενα? Το λέει και η λέξη. Είναι στον Ποσειδώνα. Μετά τον Ποσειδώνα. Είναι μια ζώνη αστεροειδών πάλι. Εκείνη και ο Πλούτωνας. Ο Πλούτωνας είναι πιο πέρα. Ναι, ναι, είναι μετά τον Πλούτωνα. Πλούτωνας και Ποσειδώνας είναι μαζί. Σε κάποια φάση μετά τον Ποσειδώνα αρχίζει και δημιουργεί αυτή τη ζώνη των αστεροειδών. Ξεπερνάει και τον Πλούτωνα. Ο Πλούτωνας είναι ούτως ή άλλως μάνος πάλι. Δεν συγκαταλέγεται δηλαδή στους πλανήτες. Εκείνη που καταλήγει, είναι μια αυθεία. Τίποτα, είναι σαν αυτό το Στέφανο. Σαν αυτό το Στέφανο, καμπυλώνει γύρω από τον ήλιο. Όλα τα πράγματα να ξέρεις καμπυλώνουν στο σύμπαν. Οτιδήποτε δεν είναι καμπυλώνει. Σήμερα, άμα διαβάζεις ένα άνθρωπο που έχει ο Νανόπουλος, λέει ότι πλέον μιλάμε και για παράλληλα σύμπαντα. Το είδες εσύ που το είχα ανεβάσει, τώρα το ανέβασα, το προηγουμένο. Γι' αυτό κάτι επιστήμονες στο τέτοιο. Στην Αυστραλία, σε ένα πανεπιστήμιο, έχω κάνει μια έρευνα την οποία δημοσίευσαν σήμερα. Στο οποίο λέει ότι πλέον μιλάμε για διαστάσεις περισσότερες από αυτές τις τέσσερις που ξέρουμε. Ποιες είναι οι τέσσερις διαστάσεις που ξέρουμε? Αυτό το δεν είναι. Γιατί οι τρεις λέγουν χρόνο. Μπράβο. Ύψος, μήκος, πλάτος και ο χρόνος. Τώρα μιλάνε για 10 και 11 τουλάχιστον. Οι οποίες οι υπόλοιπες από τις τέσσερις που γνωρίζουμε πρέπει να είναι καμπυλωμένες. Δηλαδή σαν κομπή, σαν θηλιές, τυλιγμένες μέσα σε. Πώς είναι ένα ποινείο, κάπως έτσι, και έτσι περιγράφουν τον χωροχρόνο. Και λένε ότι πλέον όλα τα σύμπαντα είναι μεταξύ τους αλληλεπιδρώντα. Γι' αυτό και δημιουργούνται αυτές οι αναταράξεις και το κάθε σύμπαν λέει έχει τη δικιά του φυσική. Τώρα είναι, είναι όλα αυτά έτσι, παιδιά, θεωρίες τώρα, έτσι. Πάντως μέσα είναι. Πάντως πολύ κοντά είναι. Εντάξει, η φαντασία καμιά φορά φαντασία είναι τρέχει καλά. Η φαντασία είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, να το αποδεικνύεις όμως. Ναι, εντάξει, δεν μπορείς να το αποδεικνύεις, αυτό είναι το θέμα, εντάξει. Γι' αυτό κάποιοι γαλαξίες είναι έτσι ραβδοτοί. Ναι. Τα προηγούμενα πώς είπαμε, υπερποσειδόνια. Ραβδοτοί είναι το σχέον, δηλαδή οι σπυροειδείς, οι σπύρες είναι, διότι έτσι είναι ο χωροχρόνος. Καμπυλώνει τα πάνω, βλέπεις, τα καμπυλώνει σαν σπύρες. Να προχωρήσεις υπερποσειδόνια, που είναι υπερποσειδόνια, είναι ελαστική. Να βγουν μηχανήματα, που να μπορέσουν. Ναι, όργανα πιο τέτοια ευαίσθητα να μπορούν. Αυτά πάνε τεχνολογία. Τι είναι το νέφος του Ορτ? Ο Στέφανος του Ηλιακούς. Μπράβο ρε γίγα τα καμπάκι. Τι απόσταση έχει από τον ήλιο? Ένα έτος φωτός. Διαβάζεται. Πάμε σε μένα. Ωραία. Λοιπόν. Πονηρή ερώτηση. Ο νόμος του Νεύτωνα. Ποιος είναι? Βαρύτητα. Ναι. Δηλαδή, αυτή είναι η βαρύτητα. Μετήσουν. Και για πόσα αντικείμενα μπορεί να προβλέψει στο σύμπαν τη βαρύτητα? Μέχρι πόσα αντικείμενα να έρθουν στο κομπί αυτό? Μέχρι δύο αντικείμενα. Ναι. Δεν μπορεί τρία με τίποτα. Καμιά εξίσωση δεν γίνει τρία σώματα τη βαρύτητα. Είπαμε ότι είναι J η παγκόσμια σταθερά. Μη ένα στην περιορισμένη περίπτωση η γη. Μη δύο ο ήλιος. Διά το τετράγωνο της απόστασής τους. Εντάξει. Αυτός είναι ο νόμος της παγκόσμιας βαρύτητας. Βάσει αυτού του νόμου υπολογίζουν τα πάντα. Αλλά ποια πάντα? Αυτά τα οποία βλέπουμε. Δηλαδή τα δύο αντικείμενα. Δύο αντικείμενα υπολογίζει. Αν βάλεις τον υπολογιστή ένα τρίτο, τελείωσε. Κάγε. Τελείωσε, έσπασε η συμμετρία. Δεν υπάρχει. Σου βγάζει άλλον άλλο αποτελέσματα. Άρα, και αυτά, δηλαδή λέμε τώρα υπολογίζουμε τον ήλιο με τη βαρύτητα. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε καθαρά. Γιατί? Γιατί και το ένα και το άλλο έχουν και τρίτα. Έχουν βαρύτητες και από άλλα σώματα. Από το Δία, από τον Ερμή, από άλλα άλλους γαλαξίες. Όλοι έχουν, όλοι τραβάνε, έχουν μια έλξη. Κατάλαβες, δηλαδή είναι πολύ σχετικό τώρα αυτό. Αυτό θα γίνει, θα πάμε σε όλα αυτά τα πράγματα. Θα πάμε και μέσα αυτά τα πράγματα όλα. Τότε μόνο. Ή θα πατήσουν άνθρωποι, τότε μόνο. Τότε, έω δεν είναι. Πόσοι είναι οι αστερισμοί? Όλοι οι αστερισμοί που βλέπουμε στον ουράνιο θόλο πόσοι είναι? Κάπου στο 80 δεν είναι. 88. 88. 86 θα λέγαμε. 88. Εύκολος εδώ είναι. Εύκολος είναι, 2-8. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, από αυτούς τους αστερισμούς, πες μου έναν αστερισμό που είναι κοντά στον πολικό αστέρα. Α, νομίζω γιατί... Ναι, ρώτα, με ακούς πρώτα και μετά. Ναι, στον πολικό αστέρα. Μεγάλη άρθρωση. Ωραία.
Λοιπόν, ο γαλαξίας μας τώρα. Πώς λέγεται? Στα γαλακτική οδός. Γαλακτική οδός, μπράβο. Τι διάμετρο έχει ο γαλαξίας μας? Ποτέ είναι φωτός. Ναι. Στο πιο μικρό σκοτάδι είναι φωτός. 100.000 έτη φωτός. Δεν το πιστεύω αυτά. 100.000 έτη φωτός. Ο ήλιος μας σε ποια απόσταση από το γαλαξιακό κέντρο είναι? Στα 2 τρίτα. Στα 2 τρίτα. Είναι 67-68.000 έτη φωτός. Δηλαδή προς το κέντρο. 100.000 έτη φωτός είναι, είπαμε, η διάμετρο. Η διάμετρο του γαλαξία, 100.000 έτη φωτός. Ο γαλαξίας μας, τι είδους γαλαξία είναι? Σπυροειδής και ραβδοτός. Και κεράδος στη μέση. Και πώς λέγεται η περιοχή της Μαύρης Τρύπας, είπαμε? Ποιος αστερισμός βρίσκεται εκεί μας? Αυτό το μήνα, ποια πέφτα αστέρια θα δούμε? Ορίωνα. Όχι, όχι. Ταυρίδες. Είναι από τον Ταύρο. Τι είναι τα πεφταστέρια? Σκόνη από μετεωρίτες που πέρασαν. Αφήνουν τη σκόνη και η γη μπαίνει μέσα. Μετεωρίτες. Όχι μετεωρίτες. Κομήτες. Κομήτες. Από κομήτες και σκόνη πάγος. Κοντά από τον ήλιο. Το πέρασμα ενός κομήτη. Κοντά από τον ήλιο. Θερμαίνεται. Και αφήνει κομμάτι. Και αφήνει την ουρά. Υλικό. Η γη, επειδή κινείται γύρω από τον ήλιο, περνάει από σε εκείνο το σημείο που έχει αφήσει το υλικό ο αστεροειδής, περνάει από μέσα. Εκείνη τη στιγμή που περνάει από μέσα, λέει, το βλέπουμε σαν μετεώρα, σαν καιόμενες πέτρες, έτσι, στη γη. Και ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπουμε, το ποιο αστερισμό, λέμε ότι είναι Οριονίδες αν είναι από τον Ορίωνα, Ταυρίδες αν... Δεν σημαίνει ότι έρχονται από τον αστερισμό, ναι, μπράβο, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Εκείνη τη στιγμή είναι η θέση μου, μπράβο. Το ίδιο υλικό, σαν να μπράβο. Έχει διαφορά με το ρίτσο από το κομίτη. Ναι, ο κομίτης κυρίως είναι από πέτρα και πάγο. Ενώ ο μετεωρίτης είναι σχεδόν πέτρα. Το μετεώρα. Ο κομίτης είναι πέτρα και πάγος, έτσι, και είπαμε αφήνει δύο ουρές πίσω. Μα όλοι μια... θα έχουν πάγο λογικά, γιατί δεν είναι νερό, έχει πάγο. Άμα δεν έχει νερό, πώς θα έχει πάγο? Δεν έχει νερό για να μην έχει πάγο. Όχι, τα σώματα κομίτες είναι ένα μείγμα από πάγο και πέτρα, έτσι. Ναι. Και μπράβο. Και όπως πάμε στο σαν πέτρο μας το σιένει, τόσο πολύ, τόσο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Σαν πέτρο πάει. Ναι, όπως τα χείλες είναι τρομερές, έτσι. Και περνάει κοντά από τον ήλιο, οπότε εκεί θερμαίνεται. Και κάνει, όχι, δεν κάνει μόνο νερό, δηλαδή δεν εξατμίζεται μόνο ο πάγος, χάνει και υλικό από πάνω. Γι' αυτό λένε ότι μπορεί να προέρχεται από τέτοιο. Ναι, υπάρχει μια. Είχε κάνει η NASA, είχε στείλει μια διαστημική συσκευή που λεγόταν το πρόγραμμα Stardust. Stardust σημαίνει ένα πρόσωπο αστερό. Έστειλε ένα διαστημόπλαιο, χτύπησε έναν μετεωρίτη, έναν κομίτη και πήρε υλικό. Ο κομίτης το χτύπησε, άφησε από πίσω του υλικό. Και πέρασε το διαστημόπλαιο και πήρε το υλικό αυτό και το κάνανε. Και είδανε ότι υπάρχουν ουσίες συστατικά τα οποία έχουν άμεση σχέση με την πρόληψη της ζωής. Έτσι. Γι' αυτό λένε ότι αυτό λέγεται της πανσπερμίας η θεωρία. Δηλαδή ότι εμείς προερχόμαστε από αλλού. Έτσι. Και εκεί έρχεται το δικό σου και έλεγε ότι είμαι από το Σύριο, ο άλλος λέει είμαι από τον Ρίωνα, ο άλλος λέει είμαι από την... Από ένα σημείο έγινε όλοι οι ύλοι, ναι. Γιατί από παντού είμαστε. Στην ουσία εδώ, είμαστε από παντού. Είναι τέτοιο, το πράγμα. Αυτός ήταν από το Σύριο. Τώρα, αυτός ήταν άλλη ύλη. Συνεχίζουμε. Ποιοι είναι οι δορυφόροι του γαλαξία μας και πόσοι είναι? Του γαλαξία. Όλου του γαλαξία μας. Του γαλαξία μας. Δύο αυτά που... Η μικρή γαλαξία, δηλαδή, που είναι... Δύο, ναι, ναι, το μικρό και το μεγάλο νεύος, το Μαγκελάνο. Α, εγώ νόμιζα η δορυφόρα του ηλιακού σύστημα, από το τέτοιο. Τι αποστασία έχουν αυτοί από εμάς, από το γαλαξία μας? Το μικρό νεύος του Μαγκελάνου 190.000 έτη φωτός και το μεγάλο νεύος 170.000 έτη φωτός. Αυτούς θα τους καταπιούμε. Θα τους καταπιούμε. Αφού συγκρούστον. Ναι, ναι. Θα τους πάμε. Θα τους συγκρούσουμε. Ναι, αλλά δεν θα γίνει κάτι και σε εμάς. Και μετά εμείς με ποιο γαλαξία θα συγκρούσουμε? Την Ανδρομέδα. Την Ανδρομέδα. Ναι, αλλά δεν θα επηρεάσει και ο δικός μας γαλαξίας από τη σύγκρουση. Φυσικώς δεν θα πειράζει. Όχι με την Ανδρομέδα. Ναι. Κοίταξε, ούτως ή άλλως, όταν θα είναι τα χρόνια τότε που θα γίνουν αυτά, εσύ δεν ξέρεις τι θέση έχει.
είναι και φιλοσοφικό το ερώτημα. Πώς θα είναι. Φυσικά, φυσικά όταν γίνεται ανταλλαγή ενέργειας, σημαίνει ότι σε εκείνη τη στιγμή στο χωροχρόνο αλλάζει εντολώς η δομή του. Αυτό είναι. Το ανθρώπινο γένος από σάρκα θα γίνει φως. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ, θα γίνει φως. Τώρα όμως το πιο βασικό είναι, ποιος είναι καλύβαλος, η Ανδρομέδα ή ο γαλαξίας μας. Καλός είσαι πιο μεγάλος. Η Ανδρομέδα. Ανδρομέδα, η Ανδρομέδα έχει διπλάσια μάζα από εμάς. Παρότι σε όγκο παιδιά είναι πολύ μεγαλύτερη από το γαλαξία μας, έτσι έχει υπολογιστεί, αλλά η μάζα είναι διπλάσια. Γιατί όμως, ξέρεις, η Ανδρομέδα έχει πολύ σκοτεινή ύλη. Γιατί είναι σκοτεινή, έχει λίγα άστρα σε σχέση. Όλοι οι μεγάλοι γαλαξίες, να ξέρετε, έχουν λίγα αστέρια. Κυρίως πολλά αστέρια έχουν μικρή γαλαξίες, ο δικός μας κλπ. Γιατί υπάρχει πολύ αρχαίγωνο υδρογόνο συσσωρευμένο. Δηλαδή τα αστέρια, είπαμε, γεννιούνται κάτω από την επίρρεια της βαρύτητας και φυσικά η περιοχή εκεί έχει, αποτελείται από υδρογόνο. Έτσι, είπαμε, το σήμα δημιουργήθηκε από δύο υλικά, υδρογόνο και ήλιο. Υδρογόνο 80%, 18% ήλιο και 2% τα άλλα τα χημικά στοιχεία. Άρα παντού στο σήμα κυριαρχεί το υδρογόνο. Άρα οι μεγάλοι γαλαξίες είναι παλιότερες δηλαδή. Ναι. Και άμα δεις οι μεγάλες γαλαξίες που έχουμε δείξει, έτσι. Παραδείγματος χάρη του ελλειπτικού που είναι οι συγχωνεύσει από πολλού, δεν έχουν άστρα στη μέση. Πώς λέγεται και ένα το. Σομπρέρο. Ναι. Πάντως αν το σκεφτούμε διαφορετικά, και ο δικός μας είναι καλυμβόλος, γιατί είναι διπλάσιος και παραπάνω από τα μαγκελανικά νέφη. Γιατί και ο δικός μας είναι. Ο δικός μας είναι τεράστιος που σας έλεγε, γι' αυτό και θα τα καταλάβει. Γι' αυτό λέγεται, δεν μπορούμε να τα καταλάβει. Αλλά το μεγάλο φαγωπότη, το γράφω κιόλα σήμερα. Το διάβαζε. Πού το γράψε τώρα. Στο Facebook κάθε μέρα. Το μεγάλο φαγωπότη λέω θα γίνει Ανδρομέδα και με εμάς. Ναι, αλλά μετά μπορεί να έχει κάτι άλλο. Να κάνουμε φίλο να τα βλέπουμε. Ναι, ρε, είσαι στο Facebook. Πώς δεν είναι. Πώς, δεν με κάνεις. Είσαι με τον πρόδρομο είμαστε. Είσαι με τον πρόδρομο. Πώς δεν είναι. Ωραία. Πώς λέγεσαι. Άγγελος Άρχων. Άγγελος Άρχων. Δεν είναι το παρατσούκλι το Άρχων. Το όνομα. Τι με κοιτάς. Α, το όνομα είναι Άρχων. Και Άγγελος είναι το επιθετό. Σοπα. Καταγωγή από πού? Από πού καταγωγή μου, από την Βέρεια. Τη Βέρεια. Ναι. Άγγελος έχει επίθετο Άγγελος, δεν το ήξερα. Όχι, Άγγελος είναι το όνομα. Άρχον είναι το επίθετο. Α, Άρχον είναι το επίθετο. Ωραία, τι ήταν ο κόπος, κανένας άρχοντας της περιοχής. Ας το μην το ψάξεις. Όταν θα δει, το μάθεις. Τώρα θέλω να ψάξω όμως αυτό, θέλω να μου πεις εσύ. Ναι. Αυτό είναι νευτόνιο, κατοπτρικό, κατοδιοπτρικό ή διοπτρικό τηλεσκόπιο. Είναι το πρώτο τηλεσκόπιο που φτιάχτηκε. Ο Γαλιλαίο. Κάτω από το. Κάτω από το. Όχι. Όχι. Πρώτο, δεν κάτω από το. Είναι το πρώτο τηλεσκόπιο που έγινε, όχι. Του Γαλιλαίου είναι. Δεν μπορεί να έγινε το κατοπτρικό, γιατί το κατοπτρικό λέγεται Νευτόνιο. Άρα είναι το Νευτόνιο. Άρα πάμε 60 χρόνια μετά. Έχει δίκιο. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι διοπτρικό, εντάξει. Αυτό το πρώτο του Νευτόνιο. Το σύνολο Νεύτωνα, έτσι τα έχουμε πει. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλύτερο επίγειο τηλεσκόπιο. Είπαμε πού βρίσκεται. Το μεγαλύτερο είναι. Ναι, το μεγαλύτερο επίγειο τηλεσκόπιο. Πιο πολλά. Όλα είναι, είπαμε, είναι τέσσερις μεγάλοι. Τέσσερα, δηλαδή αυτά είναι 8 μέτρα. Έτσι, μα, 8 είναι και κάτι. Πάνω. Ναι, εδώ πάνω δηλαδή είναι η φακή μεγάλη, έτσι. Και είναι 8 μέτρα διάμετρο για να συνομωθούν. Και είναι 4 συστήματα. Και έχουν και 4 βοηθητικά. Εντάξει. Είναι στην περιοχή που έχει να βρέξει 700 χρόνια, το έχουμε πει αυτό. Στη Χιλή, που ναι, στην έρημο Ατακάμα της Χιλής. Αυτό λέγεται Very Large Telescope, δηλαδή πολύ μεγάλο τηλεσκόπιο. Πολύ ωραίο πράγμα. Έτσι. Μου το βλέπεις. Μου λέει ότι καταρχήν δεν έχει σύννεφο. Ναι, τίποτα. Και είναι στα 5.000 μέτρα. Και μηδέν υγρασία. Δεν βρέχει ποτέ εκεί. Έχει δρόμο πάνω στην Ελλάδα. Έχει δρόμο πάνω. Φτιάξτε. Φτιάξτε, αφού μπήκε μέσα, αυτό μπορεί να ισχύει. Όλη η επένδυση είναι της Ευρωπαϊκής Διεθνής Υπηρεσίας. Δηλαδή, αν βρέξει εκεί πέρα, θα είναι φάβο. Ναι. Δεν βρέχει ψηλά, δεν βρέχει ψηλά. Βλέπεις εδώ, πανοραμική θέα. Φοβερό. Βλέπεις αυτά εδώ, τώρα ανοίξαμε για να δείξω πώς είναι από μέσα τα συστήματα. Και αυτά κλείνουν, έτσι. Δηλαδή, τη μέρα κλείνουν. Αυτά τώρα τα ανοίξαμε, τα έχουμε ανοιχτά ίσα-ίσα για, να, για την εικόνα να φαίνεται πώς λειτουργούν. Βλέπετε εδώ, κινούνται. Αυτά γιατί έχει πάρα πολλά, γιατί συνθέτουν την εικόνα μετά μαζί. Συνθέτουν την εικόνα. Ναι. Συνθέτουν την εικόνα γιατί όταν παίρνει ένα αντικείμενο, το παίρνει από διάφορε γωνίε. Γιατί
παίζει ρόλο η γωνία που το βλέπεις. Άλλο να σε δω εγώ έτσι, άλλο να σε δω έτσι. Εκεί έτσι που σε δω εγώ, μπορεί να έχει κάποιο νεφος, κάποια ανάκλαση, να έχει κάποιο, δηλαδή μεταξύ μας, πώς λέμε, ατμοσφαιρική διαταραχή. Από εδώ μπορεί να το παίρνεις, βλέπεις όλες τις εικόνες και αρχίζεις και συνθέτεις. Κρατάς από εκεί την καλή, από εκεί, από εκεί, από εκεί. Και όλο μαζί το κάνεις ένα πάντα. Γι' αυτό βλέπεις ότι λέμε, συνήθως εσύ στο Facebook βλέπεις κομποζά, δηλαδή έκθεση, κατάλαβες. Και αυτό μπορεί να είναι 2-3 ώρες, γράφει συνέχεια έτσι, μέχρι να πιάσουν τα καλύτερα πλάνα. Αυτό, και από κοντά βλέπεις, περάσει το πράγμα, εδώ, όλο το πράγμα εδώ μέσα μπαίνει. Αυτό είναι 8 μέτρα, συγγνώμη. Όχι αυτό, αυτό είναι κυρίως μαύρο, το μαύρο που βλέπεις, είναι κυρίως στην περιοχή που συλλέγει το φως, το οποίο κατευθείαν μπαίνει και διαδλάται μέσα στο μεγάλο το κάτω, αυτό που έχει τα 8 μέτρα, αυτό που βλέπεις, εδώ είναι τα 8 μέτρα. Βλέπεις. Το μετρήριο αυτό, αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό ίσα ίσα είναι για να εστιάζει. Λέει δηλαδή πού θέλω να πάρω το φως εκεί και εστιάζουν σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή είναι ένα νεφέλωμα. Θέλω το κέντρο για να πάρω όλο το φως. Εγώ δεν το έβαλα κάτι. Δηλαδή σαν σημάδι ρε παιδί μου για να στο πω περίπου. Δεν είναι αυτός ο φακός. Ο φακός είναι εδώ κάτω. Εμένα αυτό είναι έτσι εννοώ. Είναι κομμάτια μεγάλα. Δεν είναι μεγάλη ακριβία. Μάλλον το καταστατικό το διαβάζω που το έδινε. Βλέπεις. Εδώ τώρα βλέπεις φεύγει το λέιζερ μέσα από αυτή την τρυπούλα που είδαμε. Δηλαδή τη σημαδούρα που είπαμε. Τι κάνει, σημαδεύει. Τι σημαδεύει, τον τοξότη. Εδώ είναι το κέντρο του γαλαξία. Αυτό το λέιζερ πόσα μέτρα, πόσα χιλιόμετρα πρέπει να χτυπήσει. Τι πόσα χιλιόμετρα, αυτό που χτυπάει στο κέντρο του γαλαξία. Ναι, τόσο δυνατό. Και εσύ άμα φτάσει ένα πολύ τελέιζερ και βαρέσει. Ναι, και σου δείξω τα άστρα. Θα δεις ότι εγώ το ακουμπάω το αστέρι. Δεν φτάνει και δεν ξέρω την ακτίνα δράση που έχει. Αυτό λες μέχρι που φτάνει. Ναι, αυτό παίρνει πολύ ισχυρό λέιζερ νομίζω. Βλέπεις, τώρα η συγκεκριμένη εικόνα είναι από αυτή την περιοχή, τη χιλή, έρημο Ατακάμα και χτυπάει ακριβώς στο κέντρο, στον τοξότη. Καθαρός ουρανός όμως. Εδώ φαίνεται το μεγαλείο. Εδώ. Εδώ φαίνεται. Τώρα φαίνεται. Αυτά είναι τα μαγελλανικά νεφη. Αυτά εμείς δεν τα βλέπουμε. Γιατί δεν τα βλέπουμε εμείς. Είμαστε στο νότιο ημισφαίρι. Εδώ είναι νότιο ημισφαίρι, έτσι. Εδώ τα παιδιά είναι τέτοιο. Βλέπεις τώρα, αυτό δες που είναι γυρισμένο. Αυτό είναι αλλού γυρισμένο. Ναι, ναι. Συνθέτουμε. Ένα πράγμα που με ενοχλεί με το τηλεσκόπιο είναι ότι έχει μια βουλίτσα στη μέση και με ενοχλεί να δω. Να το και από εδώ πάνω. Δες τώρα, δεν έχει. Όχι πράσινο, όχι φυτό. Τίποτα. Τίποτα. Ξεράιλα. Τίποτα. Ξεράιλα. Αυτό, αυτό θα είναι κάτι. Δε στα σύννεφα. Εκεί πέρα που θεωρώ είναι κάτω. Δεν είναι για να γραφτεί. Όχι, δεν υπάρχει πάνω τα σύννεφα. Δεν υπάρχει γρασία. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει γρασία. Τίποτα. Δεν υπάρχει φυτό. Τίποτα. Και είναι και ένα πρόβλημα παλιά εδώ στη Χιλή. Σε κάποια χωριά δεν μπορούσαν να γυρίσουν οι γυναίκες τους. Στο ψηλό υψόμετρο, επειδή δεν έχει πολύ οξυγόνο, έχει περισσότερο άζωτο, το οξυγόνο πέφτει πιο κάτω. Είναι πιο βαρύ, έτσι, σαν χημικό στοιχείο. Όσο πιο βαρύ είναι, λόγω βαρύτητα και αυτά όλα. Τώρα αυτό είναι ψηλά. 5.000 μέτρα. Εδώ που βλέπεις είναι στα 5.000 μέτρα. Αυτό εδώ. Ναι. Ούτε για ένα χιλιόμετρο αυτό. Όχι, σε σχέση με εκεί. Όχι σε σχέση με αυτό. Πιο κάτω. Στην πλαγιά και δεν είναι πιο κάτω. Είναι από τα εμείς πιο πολύ πιο κάτω. Εδώ βλέπεις τα σύννεφα. Ένα μέρος βλέπω μέσα στο σχόλιο. Δεν μπορείτε να καταλάβεις τα μέτρα. Εδώ βλέπεις, λοιπόν, όπου βλέπουμε μπλε αστέρια, τι σημαίνει. Νεργένικα. Άρα οι θερμοκρασίες πόσες μπορεί να φτάσουνε. 30.000 κάπα. Ποια είναι η θερμοκρασία του ήλιου μας. Ποια θερμοκρασία. Καταρχήν ο ήλιος μας έχει σταθερά ίδια θερμοκρασία. Για να μεταβάλλει τη θερμοκρασία του, η εξωτερική. Μεταβάλλεται. Όχι, εξωτερική. Πάντα εξωτερική. Ο ήλιος μας θεωρείται αστέρι της κύριας ακολουθίας. Αυτό που λένε οι Άγγλοι, δηλαδή main sequence. Τι σημαίνει αυτό. Ότι στη φυσική το λέμε έχει. Το αστέρι βρίσκεται σε υδροστατική ισορροπία. Δηλαδή πίεση. Θερμοκρασία έχουν σταθερές τιμές στο αστέρι. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα είναι μεσήλικας ο ήλιος. Ο ήλιος ξεκίνησε σαν παιδί από ένα χρονό, έφτασε 25. 25 τώρα θα πάει μέχρι τα 5, μετά αρχίζει να πέφτει. Κατάλαβες. Είναι μεσήλικας αυτό. Σταθερή αντίδραση. Λοιπόν, τι θερμοκρασία έχει στην εξωτερική επιφάνεια. Γιατί είναι και πορτοκαλοκίτρινος, έτσι. 6.000 και λίγο. 5.800. Αν αφαιρέσουμε μείον 273 βαθμούς, σημαίνει ότι παίρνουμε τη θερμοκρασία Κελσίου. Σε Κελσίου. Το κάνουν έτσι για να υπολογίζουν πιο ψυχρές μάζες. Αλλιώς δεν μπορούσαν να το υπολογίζουν. Μπορεί να το θυμάσαι έτσι 5.800 έτσι απλά.
Ναι, λες 5.800 κάπα ή λες 5.500 περίπου Κελσίου. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε πιο κάτω. Εδώ πάλι βλέπεις. Και τα βοηθητικά. Τέσσερα βοηθητικά και τέσσερα μεγάλα, έτσι. Very large telescope. Ποιο νεφέλωμα είναι αυτό. Είπαμε ότι ό,τι πανεφελώματα είπαμε ότι είναι περιοχές αστρογένεσης, είναι με ευτήρια, εντάξει, γεννιούνται τα αστέρια εκεί. Όχι, όχι. Έχει σχέση με αυτό που βλέπεις εδώ. Εχθείς, όχι, όχι. Core nebula, σαν κόνος. Ακόνος. Όχι, εμένα μου φαίνεται και για ψάρμα ανοιχτό στόμα. Έτσι, δεν μου φαίνεται, για ψάρμα τεράστιο. Όχι, ναι, δηλαδή άμα πεις core nebula θα σου κάνω αυτά. Έτσι το έχω στη διεθνή γλώσσα. Κόνος. Κόνος, ναι. Πού είναι η άκρη του κόνου. Εδώ γυρασμένα, εδώ μπλε αστέρια που βλέπουμε έτσι είναι όλα τα μευτήρια των αστερών. Πολύ μεγαλύτερα από τον ήλιο. Πώς λέγεται αυτή η περιοχή εδώ. Πώς λέγεται αυτή η περιοχή εδώ, πώς λέγονται αυτές οι περιοχές που είναι σκοτεινά, συμπυκνώματα ύλης, πώς λέγονται. Αυτά εδώ πώς λέγονται. Εκεί κυρίως είναι τα σημεία που συμπυκνώνεται η ύλη υπό την επίδραση της βαρύτητας, αναπτύσσει μεγαλώνει και η θερμοκρασία και η πίεση στην περιοχή. Και είπαμε αν πάρει, φτάσει 1.000.000 βαθμούς Κελσίου, παίρνει μπρος το υδρογόνο και καίγεται. Εντάξει, παίρνει φωτιά που σημαίνει ξεκινάει το άστρο να γεννιέται. Αυτές οι περιοχές είπαμε λέγονται μέτωπα ιονισμού. Ναι. Και γιατί λέγονται ιονισμού, γιατί σε εκείνη τη φάση είναι που ιονίζεται ο χωροχρόνος και δημιουργούνται τα αστέρια. Εδώ, σε αυτές τις γραμμές. Μέτωπα ιονισμού. Τι είναι αυτό. Το είχαμε πει. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Βλέπεις, το βλέπεις, το βλέπεις, φυσικά το βλέπεις. Ουρά κομίτη. Ναι, κομίτης που περνάει από τη γη. Δεν πέφτει στη γη. Πέρασμα κάτι. Πολύ κάθετα φέρνει. Ναι, έτσι το βλέπεις από τη θέση που είναι, από τη γωνία που είσαι. Την ενδιαστράγγη γωνία, κατάλαβες. Το βλέπεις στον ορίζοντα εσύ, δεν σημαίνει ότι πέφτει. Στον ορίζοντα το βλέπεις. Δεν σημαίνει να τους πάνε λίγο προς το πλάι. Αυτός ο κομίτης λέγεται θέλω να μου πει κάποιος αν σε αυτή την εικόνα φαίνεται ο γαλαξία της Ανδρομέδας. Μάλλον. Να πω ένας την τύχη έτσι. Ένας από αυτούς είναι δηλαδή. Φαίνεται, δεν ξέρω, φαίνεται. Καταρχήν είναι νότιο ημισφαίριο. Η Ανδρομέδα φαίνεται και στο βόρειο ημισφαίριο. Πάνω. Και η Ανδρομέδα φαίνεται με το μάτι, να ξέρεις. Τι. Ναι, είναι γαλαξία που άμα έχει καθαρό ουρανό, το βλέπεις με το μάτι. Από εδώ δεν φαίνεται, φαίνεται. Εκείνο αριστερά. Γιατί φαίνεται ότι διαφέρει από τα άλλα. Και εμένα είναι εκεί που έπεσε. Δεν είναι μόνο εκεί που άλλο, το βλέπεις ότι είναι σπυροειδή. Το βλέπεις. Κάνει ένα κυκλάκι. Ενώ τα άλλα τα βλέπεις πιο στρογγυλά, μιλίτσες. Εκεί έπεσε το μάτι μου κοινό. Εκεί έπεσε, ναι. Γι' αυτό την έχω αυτή την εικόνα. Για να καταλάβει, δηλαδή φαίνεται καθαρά στον ουρανό πώ βρίσκει την Ανδρομέδα. Εδώ και καθαρό ουρανό, όχι, δεν είναι το. Βλέπει, είναι τεράστιο, βλέπει. Ναι. Μάμε ακριβώ στο κέντρο του. Εδώ και καθαρό ουρανό να έχει δεν φαίνεται. Εδώ... Ναι, δεν φαίνεται. Εδώ, τώρα στα Ρεβενά θέλω να πάω σε κάτι περιοχές εκεί ψηλά. Ρεβενά. Έχει... Ναι, Ρεβενά. Εγώ είχα πάει στην Κουρούνα, στους Φιλιππέους. Έχεις πάει ποτέ εκεί. Ναι. Λοιπόν, εκεί να ξέρεις ότι έχει σχεδιαστεί να γίνει το μεγαλύτερο αστεροσκοπείο της Ελλάδας στην περιοχή του Όριακα. Απέναντι από την περιοχή του στα Ρεβενά. Εκεί η περιοχή έχει μηδενική υγρασία σε εκείνο το σημείο και πολύ καθαρό ουρανό. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που είπατε εκεί να το δω τώρα, αλλά θέλει πολλά λεφτά και το κάνει αυτό. Και εδώ έχουμε λεφτά να φάμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτό το είπαμε έτσι, και εδώ το γαλαξία που γαλάει. Τι είναι αυτό. Το κέντρο του γαλαξία. Ότι ήταν η άκρη του γαλαξία. Το σύνολο γαλαξία. Το κέντρο. Νομίζω ότι αυτό δεν ήταν το κέντρο, ήταν η άκρη. Και εδώ το βλέπουμε έτσι. Εδώ άμα και είναι ένα ολόκληρο τόξο έτσι. Περνάει από Κασιόπη, τοξότη. Οι γωνίες φαίνονται για παράδειγμα. Αυτό είναι το κέντρο. Αν το σκεφτούμε πιο πέρα, είναι η άκρη. Έχω τη γεωμετρία μετά του. Έχω διαφάνεια που θα δείξουμε. Δεν σου είπα ότι έχουμε ακριβώς το κέντρο του γαλαξία, πώς είναι με τις περιοχές καρτογραφημένες. Το πράγμα αυτό είναι το κέντρο. Ναι. Μπορούμε, έτσι, πώς είναι το κέντρο, μπορούμε να δούμε και την άκρη.
Όχι. Δεν μπορούμε να δούμε γιατί από πίσω από εδώ έχει άλλες πύλες τις οποίες δεν βλέπουμε. Εμείς είπαμε ότι ο ήλιος έχει την εξής. Το καλό είναι ότι βρίσκεται κοντά στο κέντρο του γαλαξία. Είναι στα 2 τρίτα της γαλαξιακής απόστασης. Σημαίνει... Από εκεί πέρα όμως δεν μπορεί να δει τις πύλες τις άλλες γιατί από μπροστά το θαμπώνει αυτό. Η ράβδος. Από την άλλη πλευρά, από εδώ πίσω και παρά. Όχι, ναι, έχει άλλες πύλες. Αφού είναι σπυροειδής γαλαξίας. Και είναι σε επίπεδο. Δηλαδή, από πίσω, από πίσω. Φαντάσου ότι ο γαλαξίας μας είπαμε είναι ραβδωτός στο κέντρο και κάνει αυτό το πράγμα, σπύρες. Έτσι. Εμείς βρισκόμαστε εδώ, άρα εμείς βλέπουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να δούμε από πίσω τι γίνεται. Από εδώ κάτω. Από εδώ κάτω δεν φέρνουμε γιατί έχει να κάνει με τη θέση που έχει η γη. Δηλαδή, ο ήλιος απέναντι στον ήλιο. Κατάλαβες. Κάποιοι μπορούν. Αν ήμασταν σε άλλο ηλιακό σύστημα, στον γαλαξία μας, με άλλη θέση και άλλη γωνία, θα κάτι μπορούσαμε άλλο θα ναι. Έχει να κάνει με τη θέση μας. Ναι. Εδώ τώρα και βλέπουμε και το κέντρο του γαλαξία μας και τα Μαγκελανικά νέφη. Έτσι. Εδώ χτυπάμε στο κέντρο, στο τοξότη. Για να βαρέσουν και τα δύο στο τοξότη, στο κέντρο. Δηλαδή να δείξουν ότι εκεί είναι το κέντρο του γαλαξία. Λοιπόν. Τα λέιζερ φαντάζομαι δεν φαίνονται. Τα βάλανε απλά για να δείξουν που. Ναι. Να το χωρίσουμε λίγο να πάμε πιο κάτω. Βλέπεις. Ο κομίτης στις δύο ώρες που αφήνει, έτσι, εδώ είναι ξεκάθαρο. Αυτά εδώ είναι άλλο αστροσκοπή, είναι το ΚΕΚ στη Χαβάη. Εξίσου πολύ δυνατό. Βλέπεις από εδώ μέσα πώς είναι ο άλλος αυτός. Ο Δίας. Εδώ είναι... ΚΕΚ Twins, τα δίδυμα. Χαβάη. Το ίδιο από αυτή την άλλη. Βλέπεις εδώ το βράδυ πως ανοίγουνε, σημαδεύουν. Πώς λέγεται αυτός ο γαλαξίας. Στα αντικείμενα μερσιέ είναι πολύ γνωστό. Ποιο αντικείμενο μερσιέ είναι αυτό. Είναι το πιο εντυπωσιακό. Έχει δηλαδή βραβευτεί για ως από τις καλύτερες εικόνες στο σύμπαν. Ο λεγόμενος λέγεται Mi 51. Ο γαλαξίας Mi 51. Γιατί είπαμε ότι είναι από τα αντικείμενα Μερσιέ. Είναι τα περίεργα που έβαζε. Είναι το λεγόμενο Whirlpool Galaxy. Από εδώ βγήκε το όνομα. Αυτός είναι ο κανίβαλος και πάει να τον καταπροωθήσει. Κάτι τέτοιο θα κάνει και η Ανδρομέδα σε εμάς. Για παράδειγμα, αν ανακοινώσει στα αριστερά ήταν ο γαλαξίας μας τέτοιο μέγεθος, έχει η Ανδρομέδα. Ναι. Ποιος είναι αυτός. Περίπου τώρα, μην φανταστείτε. Να πω. Ναι. Ο ουρανός. Να ρωτήσω κάτι. Λένε ότι. Δες εδώ, βλέπεις. Τα σύννεφα. Πόσο ψηλά και τα σύννεφα. Πόσο ψηλά και τα σύννεφα. Ο Δίας είναι. Έχει τέτοιο. Δακτυλίο. Βλέπεις και πως είναι ο γαλαξίας το τόξο. Ο Δίας έχει δακτυλίο. Έχει, ναι. Κάποιοι μου είπαν ότι δεν έχει. Αλλά έχει λεπτούς δακτύλους. Έχει πολύ σιωπηρή. Έχει 63 δορυφόρους, τουλάχιστον καταβιτρημένους και παραπάνω είναι. Και επειδή έχει υψηλές ταχύτητες και μεγάλο σώμα, φαίνεται. Δακτύλιο κυρίως βγάζει ο ουρανός, δηλαδή προηγουμένως. Δακτύλιο έχει ναι, ο χρόνος, αλλά και... Ναι, τώρα αυτό φαίνεται η ράβδος στη μέση, φαίνεται με κοινό μάτι από εκεί. Ναι, και εδώ, από εδώ και από Θεσσαλονίκη φαίνεται. Αν δηλαδή πας κάπου χορτιάτη, κάπου γύρω-γύρω, θα τη δεις καθαρά, ας πούμε. Εγώ... Έτσι, μια έτσι λίγο εξοχική περιοχή. Στον Όλυμπο το έχω δει. Εγώ τον μπερδεύω γιατί και ο Ποσειδώνας έχει δακτύλιο. Και ο Ποσειδώνας, ναι. Ναι, ξέρεις γιατί αυτοί τώρα τι είναι, κυρίως είναι παγωμένοι πλανήτες και είναι αέριοι πλανήτες, ανοίγουν στους Giants, έτσι. Και επειδή έχουν παγωμένα σώματα και έχουν εγκλωβιστεί από το βαρυτικό πεδίο, κινούνται με μεγάλες ταχύτητες γύρω-γύρω και δημιουργούν αυτούς τους δακτύλιους. Δεν είναι πλανήτες αυτοί, ούτε δορυφόροι. Είναι παγωμένα σώματα. Εδώ πάλι, έτσι, τα Μακεδονικά νέφη. Εδώ στέκονται πολύ, ας πούμε, γιατί τους αρέσει πάρα. Εδώ είναι τα καινούργια που κατασκευάστηκαν στη Χιλή, που θα κατασκευάζονται μάλλον και θα μεταφέρονται κιόλας. Κάνω πριν που βαλάει τα μεγάλα. Καλά, η σελήνη με αυτά άνθρωπο. Αυτό είναι, είπαμε, ποιο αστεροσκοπείο είναι, αυτό είναι υλικό φαίνεται. Στο Χελμό, στα Καλάβρητα, έτσι στο χελμοδρομικό κέντρο. Με αυτά εδώ στο φεγγάρι άνθρωπο βλέπεις, ε. Αρίσταρχος. Με αυτά εδώ θα μπορούσες. Καλό ωραίο είναι.
Αν θα μπορούσες να πας στο Βεγγάρι. Αυτό εδώ θα μπορούσε να δεις άνθρωπο αν ήταν στο Βεγγάρι. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το εφέλο. Είναι στο ηλιακό, στο γαλαξία μας πάντως. Όλα έτσι γαλαξία. Αυτό είναι το αλφάβητο. Όχι, όχι. Τώρα. Αυτό είναι το εφέλο μας καρκίνος και είναι το πρώτο αντικείμενο ο Μεσχέο Γάλλος αστρονόμος που απαρίθμησε. Είναι σε καρκίνο πάντως. Λέγεται μη ένα. Μη ένα. Πώς είναι ποσοστά εδώ τα μη ένα. Μη ένα. Νεφέλωμα καρκίνο. Να ρωτήσω. Ποια εξαιρετική ιδιομορφία έχει αυτό το νεφέλωμα. Δηλαδή με το νεφέλωμα τι είπαμε ότι είναι αυτό. Είναι ένα πλανητικό νεφέλωμα. Αυτό δημιουργήθηκε από τη, από το θάνατο και από την ισχυρή έκρηξη ενός αστέρα. Εντάξει. Τόσο πολύ. Η δημιουργία ή μετά. Τι πάει να δημιουργηθεί. Βλέπει εδώ γαλάζιο φως εκεί πέρα βλέπω. Όχι. Να σε βοηθήσω. Η μάζα του αυτού του αστέρα υπολογίζεται πάνω από 10 ηλιακές μάζες. Μαύρη τρύπα. Όχι, μαύρη τρύπα είναι πολλαπλάσια. Καθένας, όχι. Όχι. Είπαμε ότι αν είναι από 10, 14, 16, 17 ηλιακές μάζες, είναι μια άλλη μορφή που παίρνει. Αστέρας νετρονίων. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Εδώ έχει έναν αστέρα νετρονίων. Αυτή είναι... Και επειδή εδώ είναι το οπτικό μήκος κύματος, μια άλλη εικόνα μετά θα δούμε πώς είναι στο ραδιοφωνικό και θα φανεί καθαρά πώς είναι αστέρα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Πρώτον, υπάρχει τηλεσκόπιο σαν και εκείνο που αν δεις τη σελήνα μπορείς να δεις και άνθρωπο, αν υπήρχε εκεί πέρα. Υπάρχει τηλεσκόπιο στη σελήνα. Αν ήταν άνθρωπο στη σελήνα θα μπορούσε να δεις. Ναι, εννοείται. Το βλέπεις το χάρτο. Αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο διαστημικό τηλεσκόπιο. Πρόσεξε μέχρι που έχει φτάσει. Οι αναβαθμίσεις είναι αυτές, ε. Το 90 και φτάνει στα 6 δισεκατομμύρια χρόνια. Το 95 το εξοπλίζουν καλύτερα, το διορθώνουν, βάζουν νέα τεχνολογία πάνω του. 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Λάθος, 1,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Τι εννοεί με τα χρόνια. Δηλαδή, ότι κάνει 1,5 δισεκατομμύρια χρόνια το αντικείμενο που βλέπει να έρθει το φως. Το φως που θα έρθει. Το φως που βλέπει το κείμενο. Δηλαδή, εδώ βλέπει ένα γαλαξία. Αυτό το γαλαξία που βλέπει σημαίνει ότι έτσι είναι πριν από 1,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Τώρα είναι τόσο ότι θα γίνει. Ψάχνει να βρει τώρα. Μπορεί να είναι τίποτα εκεί. Λοιπόν, και έχει φτάσει και έχει φτάσει, μα λέει σήμερα. Δηλαδή, μπορεί να δει κάτι να σβήνει κατευθείαν απευθεία. Μπορεί έτσι πώ το βλέπει να σβήσει κατευθείαν. Ναι, μα τι έχει τύχει, δεν έχει. Αν τύχει εκεί τη στιγμή, να σβήσει εκεί που είναι ο γαλαξία. Αν έχει γίνει η έκρηξη τότε. Κοίταξε, οι γαλαξίε είπαμε τι είναι. Είναι κινούμενα αντικείμενα στο σύμπαν, τα οποία συγχωνεύονται και κάποια στιγμή και αυτά τελειώνει η μάζα του, η ύλη του. Ναι, το ξέρω. Αν δει για παράδειγμα έναν γαλαξία, μπορεί να έχει χαθεί αυτό ο γαλαξία, αλλά να έχει μείνει το φω. Υπάρχει περίπτωση εκεί κατευθείαν να σβήσει. Αυτό λέω. Όχι, πώ θα σβήσει. Αυτό ταξιδεύει το φω. Ναι, μετά από καιρό λέω. Θα το δούμε να σβήνει σιγά σιγά εμείς. Θα έχει σβήσει κάτι. Έτσι, γιατί την εικόνα την παίρνουμε καρέ. Σε καρέ. Δεν είναι κάτι το οποίο το παίρνουμε τσάφ εμείς. Το παίρνουμε σε καρέ. Το τελευταίο δεν είναι για το λέει future, ας πούμε. Έχει φτάσει μέχρι 10 δισεκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή το Big Bang λένε ότι είναι 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή ξεκίνησαν όλα από ένα και μόνο σημείο πριν από 13,7 δισεκατομμύρια. Αυτό το τηλεσκόπιο βλέπει μέχρι και 10 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά γαλαξία. Εδώ είναι ένα κολλάζ, έτσι από νεφελώματα. Την Ανδρομέδα δηλαδή και αστέρι μπορεί να. Πώς λέγεται αυτό το νεφελώμα? Ήπος. Το χέρι του. Όχι. Καλά το είπες, ήπος. Κεφαλή του ύπου. Πού βρίσκεται αυτή η κεφαλή του ύπου, το νεφελώμα? Σε ποια περιοχή, σε ποιον αστερισμό? Το άλλο κόντος με το Θεό, πώς λέγεται. Βρέσει άλλο μετά. Στον του Ορίωνα. Στον Ορίωνα μέσα βρίσκεται αυτή η περιοχή. Αυτό το έτσι. Πώς λέγεται αυτός ο γαλαξίας? Black Eye Galaxy. Δεν ξέρω γιατί αυτό το ξέρεις. Είναι το μαύρο μάτι. Γιατί έτσι φαίνεται. Κάτι άλλο. Πώς λέγεται αυτός ο γαλαξίας ακόμα? Και τι γαλαξίας είναι, σε ποια κατηγορία ανήκει? Ελλειπτικός γαλαξίας. Δεν είναι σπυροειδής. Βλέπεις ότι είναι, δηλαδή αυτός τι ήταν, ένας σκανίος ο οποίος έχει φάει καμιά δεκαπενταριά γαλαξίες και πλέον βλέπεις έχει σοπιζεστεί. Πολύ μεγαλύτερος. Έχει τεράστιος. Μεγαλύτερος από την Ανδρομέδα. Και είπαμε όσο πιο τεράστιος για ένα γαλαξίας τόσο λιγότερα άστρα αρχίζει να έχει
και περισσότερη σκοτεινή ύλη. Τώρα σκοτεινή ύλη, γι' αυτό και σκοτεινή δεν μπορεί να είναι κανένα να καταλάβει τι είναι. Δηλαδή εκείνο εκεί το μαύρο μάτι. Εδώ πρέπει να είναι τα παράγοντα. Εκεί το μυστικό με τα παράγοντα σύμπαν. Πρέπει πολλά είναι τα μυστικά. Αρχίζει να σου πω ένα πράγμα. Η γνώση μα για το σύμπαν ουσιαστικά είναι το 4%. Δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο αντιδρά με το μάτι μα. Αυτό που βλέπουμε ηλεκτρομαγνητικά. Το υπόλοιπο λέει 96% είναι σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Δηλαδή λένε τώρα 75% είναι σκοτεινή ενέργεια γιατί το σύμπαν διαστέλλεται. Και το υπόλοιπο 22% είναι σκοτεινή ύλη, γιατί κανονικά θα έπρεπε οι γαλαξίες και τα άστρα, δηλαδή εδώ με τις ταχύτητες οι οποίες έχουν υπολογιστεί, να είχαν διαλυθεί σαν συστήματα. Αυτό που τα κρατάει τα συστήματα είναι η λεγόμενη σκοτεινή ύλη. Κάποια σωματίδια είναι τώρα υποψήφια, τα WIMPs κλπ. Αλλά τίποτα από αυτά δεν έχουν βρει. Τίποτα, τίποτα. Δηλαδή όταν λέμε, οι κασίες είναι όλα έτσι. Αυτό εκεί το μαύρο μάτι, πώς το λένε, είναι πολύ μεγαλύτερο από την Ανδρομέδα. Ναι, βέβαια, αυτό είναι τεράστιο γαλαξία. Είναι και μακριά αυτό. Αυτό το βλέπει τόσο μεγάλο και είναι και πόσα. Περίπου 4-5 εκατομμύρια έτη φωτό. Από τη φωτογραφία που λέει. Όχι, τι είπα. Όχι, αυτή είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο, 1,5 δισεκατομμύριο έτη φωτό. Σε διάμετρο περίπου. Κοίταξε, σε διάμετρο αυτό μπορεί να είναι τριπλάσιο, τετραπλάσιο στην Ανδρομέδα. Δεν παίζει τόσο μεγάλο διάμετρο όσο η μάζα που έχει μέσα. Έτσι, μπορεί να είναι και. Δηλαδή, μην ξεχνάς ότι είπαμε ότι ο Κρόνος επιπλέει στη, ναι, στη θάλασσα. Έτσι το βλέπεις τεράστιο, αλλά η μάζα του είναι μικρή. Λοιπόν, εδώ τώρα, πώς θα είπαμε αυτά εδώ, ξανά το λέμε, δεν είναι νεφέλωμα. Αυτή η γραμμή εδώ πώς λέγεται, είναι τα μέτωπα ιδονισμού. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή εδώ, σε αυτές τις περιοχές, γεννιούνται τα αστέρια. Πώς λέγονται τα περίεργες φωτογραφίες που μας είπαμε. Πώς λέγεται αυτό το νεφέλωμα. Αυτό που θα ρωτούσα είναι. Κόουν Νέμπιουλα, είναι αυτό, αλλά σε άλλη απάντηση. Αυτό που είχαμε δει εκεί πέρα είναι πιο παιδιά. Σε παιδιά, από τον κόσμο. Πώς λέγεται αυτό, τι και τι είναι αυτό. Γαλαξίες. Είναι δύο γαλαξίες που γίνει σε διαδικασία συγχώνευσης. Και λέγονται αντέναε, κεραίες. Και γιατί αυτό. Γιατί μοιάζουν σαν κεραίες, έτσι σε έχουν πει. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, πώς λέγεται κάτι φωτογραφίες με περίεργα πράγματα που... Αυτό είναι, αυτές, εδώ. Α, τι ναι, αυτό, ARP, ARP. Όπου βλέπεις ARP, σημαίνει ότι, δηλαδή η γαλαξία ARP 200, ARP 272. Είναι αυτά, περίεργοι γαλαξίες. Αυτός είναι ένας περίεργος γαλαξίας. Υπάρχουν αριθμοί, έτσι. Ναι, ναι, ARP 272 θα σου πει ένα γαλαξία. Ναι, 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 ναι. ARP είναι, τους έχει αριθμίσει ο ARP. Ο ARP είπαμε ότι ήταν ένας Αμερικάνος αστρονόμος, έτσι, ο οποίος έκανε μια εγκυκλοπαίδεια που έχει να κάνει με τα περίεργα αντικείμενα στο σύμπαν, όλα τα περίεργα. Ο Αμερικάνος αστρονόμος, ο οποίος δεν πιστεύει στο Big Bang, πέθανε και δεν πίστεψε ποτέ ότι όλα δημιουργήθηκαν μεγάλη έκρηξη. Ήταν δηλαδή πολέμιος της θεωρίας της μεγάλης έκρηξης. Δεν είμαστε σίγουροι ότι έγινε έτσι το νόμο. Ναι, μα τι σίγουροι να είμαστε. Αυτό είναι άλλη ζωή. Ε, Άγγελε, τώρα τι σίγουροι για να υπάρχει. Πώς την υποστήριζε όμως. Ε? Υποστήριζε κάτι σύγχρονο. Όχι, όχι. Αυτό δεν του άρεσε η θεωρία. Δεν θεωρεί ότι δεν στέκει θεωρία. Δεν στέκει θεωρία. Γιατί πώ θα είναι έτσι μόνο. Είναι το πλούτονα. Ο πλούτονα. Μπράβο. Γιατί έτσι απλά θα είναι κάτι. Εδώ. Τι γράψει αυτό. Αυτό δεν έπρεπε να το άρπει είναι και αυτό. Αυτό ο γαλαξία τι περίεργο έχει. Είναι. Σε μία φάση είναι. Οι σπήρες που εδώ έχουν ανοίξει. Για ποιο λόγο. Έλκεται από κάποιον άλλο. Από κάποιον άλλο. Κάποιος γαλαξίας εδώ, βαρυτικά, τον έλκει. Όχι, από εκεί πιστεύω πως έχουν ανοίξει. Από εδώ είναι. 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 Φαίνεται ότι από εδώ κάτι το τραβάει. Το ανοίγει. Από εκεί η βαρύτητα. Αυτό είναι το λεγόμενο σπίτζερ. Και αυτό είναι στο διάστημα για να ανοιχνεύει πλανήτες. Αυτό είναι το ένα χιλιόμετρο που είναι. Αυτό ποιο είναι. Το μάζι βάζι. Πώς. Το όχι. Μα μοιάζει. Ο Έλικας. Φανταστικό. Βλέπεις ότι μιλάμε για ένα αστέρι ο οποίος είναι λευκός νάνος. Έτσι, τύπο είναι ο λευκός νάνος ότι είναι το αποκαίδι ενός αστέρι στο τέλος. Δεν μοιάζει με λευκό. Που έχει τη μάζα του ηλίου μας. Μέχρι και 8 με 10 ηλιακές μάζες, ο θάνατος είναι τέτοιος βίαιος, βέβαια περνάνε κάποια δισεκατομμύρια χρόνια, έτσι. Δεν μοιάζει και με λευκό. Δημιουργείται κάποιες συμμετρίες γύρω-γύρω σε κελίφη. Γιατί δεν είναι λευκό όμως. Ποιο, τώρα το πρώτο.
Η φωτογραφία και όλες οι φωτογραφίες είναι βαμμένες, το έχω ξαναπεί. Δεν είναι, δεν είναι έτσι όπως τις παίρνουν. Ας πρόβλημα τις παίρνουν, γιατί δεν τους άρωνε. Τις βάζω ό,τι χρώματα θες. Αν μας ανοίξω φωτογραφία την ίδια σε άλλα, θα πεις η ίδια είναι. Κι όμως είναι η ίδια είναι. Αυτό είναι σωστό αυτό. Εδώ τώρα, αυτό το πράγμα τώρα, έτσι, εδώ. Εδώ τώρα, τι είναι. Κανονικά αυτό είναι λίγο. Εδώ είναι στο οπτικό, δεν είναι στο οπτικό, είναι στο υπέρυθρο. Γιατί λέγεται υπέρυθρο, γιατί ακτινογραφεί μόνο τις πύρες του γαλαξία. Και βλέπεις ότι είναι στο κόκκινο, γι' αυτό λέγεται υπέρυθρο, έτσι. Φαίνεται εδώ η μαύρη τρύπα και γύρω-γύρω έχει συμπεριληφθεί τη γαλαξία. Και είναι στο υπέρυθρο, το μήκο κύματο. Έχει να κάνει με το μήκο κύματο. Αυτή τη στιγμή, πόσε συσκευέ είναι στο διάστημα αυτή τη στιγμή. Πολλέ. Όλε οι χώρε έχουν ανεβάσει. Και οι Ινδοί τώρα έχουν στείλει πολλέ. Πάρα πολλέ. Και δεν. Ναι, διαστημικέ συσκευέ, δεν λες. Υπάρχει. Υπάρχει... Τηλεσκόπια για πνεύμα, για. Ναι, ναι, υπάρχουν τηλεσκόπια για να... τα οποία η δουλειά του είναι να υποπτεύουν τον ήλιο. Ναι, όπως ναι. Είναι το SOHO. Με δύο, έχουν αμερικά. Όπως είναι το S2, το Solar Dynamic Observatory. Υπάρχει το Kepler, το οποίο ανοιχνεύει εξωπλανήτες. Ό,τι θέσει, τις παραγγελίες στα μάτια. Η Ελλάδα, αυτό είναι λίγο. Η Ελλάδα, η Ελλάδα συμμετέχει στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας με κονδύλια, με διαστημονικό προσφαλιό. Αλλά κάτι πιστεύω στέλνανε και κάποιο δορυφόρο από εδώ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνουν είναι βλακεία που βάζουν ό,τι χρώμα να είναι σε κάποιες συγκεκριμένες φωτογραφίες. Δεν έχω ό,τι χρώμα να είναι. Όχι. Τονίζουν, εντάξει. Εδώ είναι εξωπλανήτες που έχουν βρει, έτσι. Και εδώ φαίνεται το μέγεθο της γης. Εκείνος δεν είναι ο Δίος, μοιάζει με το Δίο. Ναι, εδώ τι έχουμε. Σύγκρουση, δύο γαλαξιών. Μπορεί και όμως ο κοινός μου μοιάζει με το δύο να κάτσει. Λοιπόν, εδώ είναι στον εφέρμο το καρκίνο που λέγαμε. Δεν σου είπα το μία. Σου είπα ότι στο κέντρο έχει έναν αστέρα ανδρομίων. Αυτό είναι ο αστέρα ανδρομίων. Δηλαδή ένα υπερταχύο άστρο. Τι είπαμε ο αστέρα ανδρομίων, ποια ιδιότητα, γιατί θεωρείται εξωτικά αστέρια. Γιατί έχουν ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Που σημαίνει τι. Περιστρέφονται γύρω από τον άξονα τους μέχρι και 700 φορές το δευτερόλεπτο. Το πράγμα, 700 φορές το δευτερόλεπτο το κάνουν αυτά τα αστέρια. Είναι τα πιο περίεργα αστέρια στο σύμπαν, έτσι. Ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Σαν σύμφωνα είναι κάποια στιγμή, δεν πραγμάζει. Ναι, όπως είναι εδώ τα ειδικότητα. Και είπαμε ότι έχουν μάζα, δύο φορές τη μάζα του ηλίου, αλλά είναι συμπυκνωμένα μέσα σε μια απόσταση διάμετρο όσο είναι η Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και μεγάλο όγκο του. Δεν είναι κάτι μικρό έτσι να στείλει. Δεν είναι όγκο του. Σου λέω ότι όλη η μάζα του είναι δύο φορέ τη μάζα του ήλιου, συσσωρευμένη σε μια ακτίνα δράση. Και υποστριβογυρίζουμε, εγώ λέω. Δηλαδή ναι. Είναι και μεγάλο όγκο για να. Δηλαδή, για να κάνει μια περιστροφή. Όγκο είναι, όσο πιο μεγάλο βλέπουμε ένα αντικείμενο. Άρα εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μεγάλο όγκο. Επειδή έχουμε να κάνουμε αστέρα ανδρομίων, είπαμε ότι το αστέρα ανδρομίων έχει συμπαγή, έχει πολύ μάζα πυκνή, συγκεντρωμένη σε ένα σημείο. Αστέρα ανδρομίων δηλαδή περιστρέφονται πόσο. Τα πάλζα, ναι. Έτσι λέγονται και πάλζα, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά παλμικά. Το μάτι τη γάτα. Αυτό είναι το μάτι τη γάτα. Γιατί το άλλο είναι το μάτι τη γάτα, αφού είπαμε ότι ήταν το ήλιο. Βλέπει ότι εδώ φαίνεται μάτι τη γάτα, εδώ είναι ξεκάθαρο. Αυτό καλύτερα να το λέγανε. Εμένα, παιδιά, μου αρέσει περισσότερο, σχεδόν το θεωρώ μέσα στα τρία καλύτερα που αντικείμενα στο σήμερα. Έτσι. Πολύ μου αρέσει αυτό το πράγμα γιατί δε τώρα πώ φαίνεται ο λευκό ονάνο εδώ. Δε και τι ωραία συμμετρία έχουν κάνει τα κελίφια. Και βλέπει τώρα το βλέπει με αυτά τα χρώματα. Το δει αλλού με άλλα χρώματα. Με άλλα χρώματα. Ουσιαστικά τι είναι. Μια σπρώχνη φωτογραφία την οποία τη ρωτούσαν να τη ρίχνουν ό,τι θέλουν. Αυτό δεν μοιάζει τώρα μόνο. Για να εντυπωσιάσουν. Αυτό δεν μοιάζει μερικά τώρα. Έχει και τι γωνίε εκεί πέρα. Καλύτερα δηλαδή να βγάζω το άλλο. Μπορεί να το πει και για. Δηλαδή να το πει σαν τη διπλή έλικα που έχει το DNA. Δεν μοιάζει λίγο εκεί κάτω. Έτσι. Λοιπόν, βλέπει. Κάτς Άι, το μάτι τη γάτα. Και από το Σάντρα, έτσι το τηλεσκόπιο. Πώ είπαμε για τον Αμερικανό αστρονόμο. Σάντρα. Ε? Ποιον. Αρπ. Αρπ. Κάτσε να το προχωρήσω. Αυτό είναι. Μπαμπά, Αρπ. Είναι αυτό το πράξενο. Ναι, όχι. Λοιπόν. Α, για να κάνουμε και να θυμηθούμε και λίγο εδώ. Τι λέμε ηλιόπαυση. Εκεί που καμπυλώνει. Εκεί που κάπτει τη ηλιακή ακτινογραφία, ναι, 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 δηλαδή φτάνει ναι, κάποια δισεκατομμύρια χιλιόμετρα και σταματάει η πέφτη. Ναι, 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 να
Σημαίνει ότι είναι τόσο πιο φρέσκος είναι, πιο νέος είναι ο αστέρας. Α, μπλε. Ποιος είναι μπλε, πολύ φωτεινός αστέρας που βλέπουμε το βράδυ και διάσημος. Σύριος. Εδώ θα ψάξω να βρω το Σύριο. Εντάξει. Σύριος. Βλέπεις. Τι θερμοκρασία έχει ο Σύριος. Φτάνει τους 30.000. Πώς είπα προηγουμένως ότι οι μεγάλοι αστέρες φτάνουν μέχρι και 30.000 κάπα. Γιατί ο ρίδος φίλου μου καταρρύπτεται, άρα εμείς είμαστε και παλιά από εδώ πέρα. Οπότε, άρα εμείς θα πάμε εκεί πέρα, όχι αυτή. Και ο Σύριος ουσιαστικά δεν είναι ένα αστέρι, είναι ένα τριπλό σύστημα. Τριπλό σύστημα. Τριπλό και ένας ο οποίος συνοδεύει. Λοιπόν, άρα ο Σύριος ανοίξει την κατηγορία όμικρον β, έτσι. Έτσι λέγεται. Να ρωτήσω λίγο κάτι σχετικά πριν. Ο δικός μας ανοίξει την κατηγορία τζ. Εντάξει. Ένας άλλος πλανήτης που βρήκαμε που μοιάζει με το αυτό φύλιο. Όλο το διάγραμμα το κάνανε δύο επιστήμονες, Χέρτσμπουργκ και Ράσμπουργκ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δύο επιστήμονες το φτιάξανε για να μπορούν να κατατάσσουν τα άστρα σε κατηγορίες. Γερασμένοι αστέρες. Ποιος είπαμε ότι είναι έτοιμος να εκραγεί, αστέρας που τον βλέπουμε, ερυθρός γίγαντας. Βελτεγγιές. Και όλα εκεί και πάνω, δεξιά. Βελτεγγιές. Τι θερμοκρασία έχει ο Βελτεγγιές, ούτε 3.000 κάπα. Γιατί δεν καίει υδρογόνο στον πυρήνα του. Και τι γίνεται, η βαρύτητα πιέζει και φουσκώνει τα τυχώματα. Έτοιμος να σκάσει. Μπορεί να έχει σκάσει ο Βελτεγγιές και να μην το έχουμε δει. Να, να το, ναι, δηλαδή τώρα αυτό που βλέπουμε να μην είναι να έχει ήδη σκάσει. Έτσι. Θα το δω λοιπόν με γενιές. Ναι, άρα. Σε πάντα γίνεται γιατί το δω μετά πώς γενιές θα το δω. Έτσι. Αυτό είναι. Είπαμε φωτεινότητα και θερμοκρασία. Αυτός, το ο ήλιος μας, ο ήλιος μας. Θέλω να μου δείξεις, εκεί πάνω, τις ηλιακές κοιλίδες. Τες. Όλα, ό,τι βλέπεις τα σημαντικά, αυτά όλα είναι ηλιακές κοιλίδες. Θέλω να μου δείξεις, κάτσε, τους ηλιακούς βρόχους. Τους ποιες.
Ηλιακούς βρόχους. Δεν ήταν, προχθές. Αλλά πιστεύω πως είναι αυτό. Ηλιακοί βρόχοι είναι. Είναι οι μαγνητικές γραμμές, οι οποίες όμως ξαναεπιστρέφουν στην επιφάνεια του ήλιου και είναι σαν θηλιά. Αυτοί λέγονται βρόχοι. Έχουμε δύο είδων μαγνητικές γραμμές. Τις κλειστές και τις ανοιχτές. Οι ανοιχτές ταξιδεύουν στο σύμπαν, οι κλειστές επιστρέφουν πίσω στην επιφάνεια του ήλιου. Αυτές είναι οι κλειστές. Αυτή είναι η λεγόμενη ηλιακή βρόχη. Δεν υπήρχε μία φωτογραφία που είχε γίνει μια μεγάλη έκρηξη. Μια μεγάλη έκρηξη. Μπορεί να είναι. Μια κάπω έτσι που είναι. Λοιπόν, βλέπει εδώ. Βλέπει αυτή είναι η ηλιακή βρόχη. Αυτέ οι μαγνητικέ γραμμέ εδώ φεύγουν. Αυτέ είναι ανοιχτέ μαγνητικέ γραμμέ. Αυτέ είναι κλειστέ μαγνητικέ γραμμέ. Ναι, κάτσε. Κάτσε, εδώ που θε. Εδώ η εξέλιξη ενό αστέρα. Σαν του δικού μα. Ξεκινάει από ένα μικρό αστέρα, από έναν εφεύρωμα, βασικά από μια περιοχή αστρογέννησης, έτσι. Και ο δικός μας ο αστέρας από πού δημιουργήθηκε, από την έκρηξη ενός μεγαλύτερου αστέρα. Γιατί λένε ενός μεγαλύτερου αστέρα? Γιατί τα υλικά που έχουμε ανακαλύψει βρίσκονταν σε ένα αστέρι μεγαλύτερο από εμάς. Υπό αυτή την έννοια γεννήθηκαμε εδώ, ξεκινάει ο πρώτος αστέρας, μετά μάλλον ξεκινάει από εδώ προς το αστέρας, φτάνουμε στην κύρια ακολουθία που είναι τώρα ο ήλιος μας, μετά φουσκώνει σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια υπολογίζεται από τώρα και μετά σκάει, μένει ένας λευκός νάνος και γύρω ένα πλανητικό εφεύρωμα, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, αλλά εδώ επειδή η μάζα, το αστέρι έχει μεγαλύτερη μάζα του ηλίου, εντάξει, είπαμε ότι έχει δύο τεινά. Αστέρα νετρονίων, αυτό που δείξαμε στον εφεύρωμα εκείνο. Τα λέμε όμως, έτσι, γιατί άμα τα πει μια φορά τα ξεχνάσαι. Πάλι, ναι. Η μαύρη τρύπα, αν είναι πολύ μεγαλύτερη μάζα από το αστέρα, έτσι, άρα έχουμε τρεις συνθήκες. Ή σαν τον ήλιο μας και θα γίνει λευκός νάνος, ή πάνω από 10 ηλιακές μάζες έως 20, οπότε έχουμε μαύρη τρύπα, αστέρα νετρονίων. Αυτό είναι αστέρα νετρονίων. Και αν είναι 20 και 30 και 40 ηλιακές μάζες, πάμε σε μαύρη τρύπα. Δεν τα μόλι όλα, έτσι. Εδώ είναι ο ήλιος, πάλι έτσι σε άλλο μήκος κύματος. Μετά από καιρό δημιουργείται μαύρη τρύπα, Ναι, ναι, μετά από καιρό. Δεν δημιουργείται έτσι. Όχι. Συγκεντρώνει, συσσωρεύει. Τώρα μπορεί να συσσωρεύει. Εδώ είναι μια φωτογραφία εξαιρετική ενός πρωτοαστέρα. Δηλαδή είναι η φάση που έχει πάρει μπρος το υδρογόνο. Είναι αυτή τη στιγμή 1 εκατομμύριο βαθμούς Κελσίου και ήδη αρχίζει και δημιουργείται ο δίσκος προς αύξηση. 1 εκατομμύριο. Έτσι, δηλαδή δίσκος τι σημαίνει, με αυτή την έκρηξη και αυτή που βάζει μπρος ο αστέρας, αρχίζει η ύλη και στροβιλίζει υπό τη βαρύτητα γύρω από το αστέρι που καίει. Έτσι έγινε και στο δικό μας τον ήλιο. Τα βαριά στοιχεία, οι βραχώδη πλανήτες μείναν κοντά στον ήλιο και τα ελαφρά στοιχεία φύγανε, έτσι. Αυτό θα πάθει και αυτό το αστέρι, το οποίο είναι πραγματική εικόνα, δεν είναι φτιαχτή. Τώρα αυτό. Αν εξαιρέσει τα χρώματα, έτσι. Δείχνει δηλαδή όλο αυτό που μας ενδιαφέρει που είναι ο δίσκος προς αύξησης. Δηλαδή, τι κάνει, αυξάνεται, μαζεύει υλικό, συσσωρεύει υλικό. Γιατί έχει ισχυρό βαρυτικό πεδίο. Έχει συγκεντρωθεί τόση ύλη εκεί μέσα. Ο χρόνος που κάνει ένα αστέρι να περιφέρεται γύρω από το άλλο είναι τόσος, έτσι. Πώς είπαμε για τους μεταλλικούς αστέρες. Και από τι μπορεί να είναι, έτσι. Δηλαδή μεταβάλλει τη φωτεινότητα. Ακόμα που τώρα εσύ έχεις μια φωτεινότητα, μου έχω μπροστά σου τώρα και φύγω έτσι. Κάποια στιγμή θα βγει αυτό, κατάλαβε. Κοντράστε. Όλοι έχετε φωτεινότητα, έχετε όλοι. Αλλά αυτό εδώ είναι ίσως φωτεινότητα. Δεν είναι ψεύτικα ένα από τώρα. Ναι, ας πούμε ότι είναι ίσως. Αν έχουν ίσα, είναι οι ίδιες σε φωτεινότητα, δύσκολο να το ανακαλύψεις τότε, αλλά πάλι το ανακαλύπτεις. Γιατί όταν το ένα μπει μπροστά από το άλλο, έχεις άλλη ακτινοβολία και όταν είναι μακριά το ένα από το άλλο, έχεις άλλη ακτινοβολία. Άρα παίρνεις τη διαφορά ακτινοβολίας και καταλαβαίνεις τη λαμπρότητα του αστέρα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο να μην υπολογίζεται έτσι. Εδώ. Έλα εδώ. Αναγκέτη. Αυτό που είπες. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ τώρα. Εδώ θέλω να βρω έναν εξωπλανήτη. Δηλαδή θέλω να δω σε ένα ευρέ, έχω δει αυτόν τον ήλιο και θέλω να δω αυτός ο ήλιος αν έχει πλανήτη. Άρα, παίρνω το χρόνο και χρονομετρώ. Σήμερα, αύριο, κάθομαι εγώ και βλέπω. Και έχω εδώ και τη φωτεινότητα. Βλέπω όταν περνάει ο πλανήτης μπροστά από το αστέρι, αρχίζει και πέφτει η φωτεινότητα. Δηλαδή, ενώ είχα μια φωτεινότητα
τύπου προβολέα, τότε το βλέπω σαν μια λάβα δωματίου. Στο λέω έτσι απλά για να το καταλάβεις, λάβα δωματίου. Που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή περνάει από μπροστά ο πλανήτης. Οπ, μετά ξαναέρχεται την ίδια φωτεινότητα. Τι σημαίνει αυτό, ότι πέρασε ο πλανήτης και έφυγε. Όταν ξαναπεράσει, βλέπω σε πόσο χρόνο, δηλαδή αυτός ο πλανήτης πόσες φορές γυρίζει ανά το μήνα γύρω από το μητρικό του άστρο, έτσι, και πρωτομήγια και άλλα. Έτσι ακριβώς είναι το, οι μετρήσεις, πώς μπορείς να καταλάβεις, δηλαδή αυτή είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται για να καταλάβουν αν υπάρχουν εξωπλανήτες. Βλέπεις ένα άστρο και βλέπεις αν περνάει, αν δεις ένα σημαδάκι ας πούμε. Τώρα έχει και όργανα καλά, έτσι. Εδώ δείχνει ότι ο ήλιος μας έχει 5.800 βαθμούς Κέλβιν που είπαμε, μικρότερος Κέπλερ Red Giant, δηλαδή κόκκινος γίγαντας 5.000 καβά, και όταν, δηλαδή, όσο μεγαλώνει ο όγκος, τόσο η θερμοκρασία πέφτει, έτσι. Ο ήλιος δεν θα γίνει βέβαια τόσο μεγάλος. Θα γίνει. Τόσο. Ναι, τόσο ναι, 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 εντάξει, μην δίνει σημασία σε αυτά. Σημασία αυτό που θέλει να σου πει η εικόνα είναι ότι όσο η θερμοκρασία πέφτει, μεγαλώνει ο όγκος του αστεριού. Όταν θα γίνει, εμείς θα γίνουμε. Γιατί δύο δυνάμεις είναι αυτές που συγκρατούν σε ένα αστέρι στην κύρια ακολουθία. Μία είναι η βαρύτητα και η άλλη είναι η πίεση. Η πίεση είναι το υδρογόνο που καίει στον πυρήνα του αστέρας. Αυτά τα δύο όταν βρίσκονται σε ισορροπία, δηλαδή δεν κερδίζουν το ένα το άλλο, το αστέρι έχει σταθερή θερμοκρασία και πίεση. Άμα τελειώσει το υδρογόνο και άλλο στο όταν άλλο, τελειώσει όμω το υδρογόνο καίει η πίεση, υπερισχύει η βαρύτητα. Η βαρύτητα το κάνει το πιέζει το αστέρι και αυτό φουσκώνει. Και αυτό συμβαίνει και σκάει, έτσι. Αυτό το ρολόι πάει καλά. Δεν νομίζω. Όχι. Βλέπεις, εδώ, τι είπαμε, δύο δυνάμεις. Πίεση και η βαρύτητα. Αυτά είναι, έτσι, τα οποία δίνουν μάχη μεταξύ τους. Εννιά πατέρα στο έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε... Αυτό είναι από την Μπρούνε, όχι αλλάξαμε. Εδώ βλέπουμε τα μεγαλύτερα αστέρια που γνωρίζουμε στο ηλιακό μας σύστημα. Βελτεγγές, Αντάρις, Αλντεβαράν, Ρίκερ. Ο Αλντεβαράν που βρίσκεται, το έχουμε πει αυτό, εσύ πρέπει να το θυμάσαι. Δεν νομίζω δύσκολο. Γιατί έχουν πει τόσα πολλά που δεν τα συγκράτησε. Δεν τα συγκράτησε. Ο κάθε μέρα αυτό κάνω, γιατί δεν τα θυμάμαι. Θα μαντέψω. Ο Αλντεμπαρά, ναι. Λοιπόν, είναι στα τρία αστέρια του στο... Οριώνα. Όχι. Όχι, στο αστερισμό του Ταύρου. Ναι. Ο Αλντεμπαρά, ναι, είπες κοντά. Δεν το είπες, δηλαδή. Δεν ξέρω, είναι ο ίδιος, κάτσε καλά είναι. Ναι, 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 ναι. Ο Ρίγκελ που βρίσκεται. Είναι και μεγάλος, φαντάζομαι καλός πέρας. Ο Ρίγκελ είναι, όπως γίνεται η ζώνη του Οριώνα, που έχουμε Αλιτάκα, Αλιλάμ και Νιλτάκα, τα τρία αστέρια στη σειρά, και κάνουν το τρίγωνο, το πιο φωτεινό αστέρι είναι ο Ρίγκελ, που λέγεται και Αλφα Οριονής. Γιατί λέγεται Αλφα Οριονής, Αλφα λέμε ένα αστέρα σε ένα αστέρι, το οποίο είναι το πιο φωτεινό. Υπάρχει ένα άλλο αστέρι που δεν το έχει εδώ, αλλά είναι πολύ μεγάλο. Εδώ, τι βλέπουμε εδώ, το Βελτεγγές. Τόσο αντανοχώνεται. Ναι, πράγμα ο Ρίγκελος. Αυτό ήταν το Ρίγκελ που είπαμε. Η ζώνη του Ορίων είναι αυτή, τα τρία αστέρια. Αλνιτάν, Αλνιτάν, Αλνιλάκ και Μιντάκα. Η ζώνη του Ορίων, ο Ρίγκελ Αλφα Οριονής. Εδώ είναι το νεφέλωμα του Ορίων. Τόσο μικρός σχέση. Δεν λυγίζει τους αστέρες. Βελτεγγές. Καλά ξεχωρίζει. Αυτός ποιος είναι? Σύριος. Σύριος είναι από εδώ. Σύριος είναι αυτός. Ω, αυτός είναι. Αλντεμπαρά. Πάμε στον αστερισμό του Ταύρου. Ο αστερισμός του Ταύρου είναι δεξιά. Αριστερά, μετά πάμε στο Σύριο, πάμε στον Προκείο. Προκείο είναι αλφα κοινός. Κατ' αριστερά ποιος είναι εκεί? Ποιος? Κατ' αριστερά. Ο Σύριος. Ο Σύριος. Θα το Σύριος είναι πιο... Το χειμερινό τρίγωνο. Έχετε ακούσει για το χειμερινό τρίγωνο? Το θερινό τρίγωνο, το θερινό σου είπα. Το χειμερινό τρίγωνο, το είπα, μπορεί να το είπα. Είναι τρεις αστέρες. Είναι. Βελτεγγές. Από εκείνο φίλος μου. Ναι, ναι. Ο Βελτεγγές, το χειμερινό τρίγωνο. Βελτεγγές. Ο Σύριος, Βελτεγγές Σύριος και ένας ακόμα εδώ, Προκείων. Ένα, δύο, τρία. Δεν φαίνεται ότι δεν έχει εικόνα, έτσι. Αυτό είναι το θερινό. Το χειμερινό τρίγωνο. Εκεί πάνω που. Γιατί το βλέπουμε στον ουρανό. Το θερινό τρίγωνο το βλέπουμε ακριβώς από πάνω μας. Στη λίρα του αστερισμού είναι ο Βέγας. Είναι ο... στον αστερισμό του Κύκνου ο Αλτάιρ και ο Αλταΐρ.
Εντάξει. Πάνω που έχουν βάλει τη γραμμή δεν πρέπει να υπάρχει και ένα αστέρι. Ο Βέγκας είναι στον αστερισμό της Λύρας. Εδώ πιο... Ο Βέγκας δεν έχει ένα άλλο αστέρι, λίγο πιο πάνω. Όχι, όχι, τίποτα. Πιο. Όχι, αυτό είναι σύντομο. Όχι, όχι, όχι. Πού είναι ο Βέγκας, λίγο που ακολουθεί. Α, αυτό εδώ που λες, εδώ. Ναι, όχι. Πιο πάνω δεν πρέπει να υπάρχει. Όχι, την προέκταση παίρνει για να δείξει γιατί τον ορίνο το... Δηλαδή θέλει να κάνει τον ορίον, δηλαδή τον δοξότη, πώς χάει τα χέρια, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Και αυτά δεν είναι, δηλαδή άμα τα δεις σε απεικονίσεις, λέει του τάβρου, δεν σου φαίνεται για τάβρου αυτό που σχηματίζει. Δεν σου το είδε, φαντάζει και τάβρου. Ναι, ένα άνθρωπο με σκουμένα χέρια φαίνεται με κάτι μαντή μα χαιρετάει να με. Αυτό είναι. Ο πρώτο που το είδε, δεν φαντάστηκε το βάλε. Σουρακέβαλο, δεν το αυτό. Και μόνο αυτή έχει ένα πολύ γνωστό αστέρι, τον Αντάρι, πρέπει να καταλαβαίνουμε περί τίνος αστερισμού πρόκειται. Ας πούμε αυτό τώρα, έτσι. Ποιο είναι αστερισμός ο Σκορπιός. Σκορπιός. Πού το. Αυτό είναι ουρά. Σχήμα, ναι. Σχήμα, ρε. Εντάξει, ρε. Ο Σκορπιός, έτσι. Σκορπιός ο Μαβλάτης. Η ουρά, σαν να είναι η ουρά πίσω που... Αυτό μοιάζει. Δεν πρέπει να έχει κάτι. Έχω δει φωτογραφία του Σκορπιού και νομίζω ότι εδώ έχει ένα τριγωνάκι. Όχι, αληθινή φωτογραφία είναι αυτή, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ο Φιού. Αυτοί οι επιστήμονες είναι. Φιούμι. Ε. Α, στο εξωτερικό εδώ δεν έχει. Εδώ, στο εξωτερικό έχει πάει επιστήμη που τελειώνει κοσμολογία. Διαστροφυσική. Εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ τελειώνει φυσικό και μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, μετεκπαίδευση ή να κάνει μια ειδικότητα πάει σε αστροφυσική, αλλά όσο εκεί. Δεν... Δηλαδή αστρονομία και τέτοια. Δεν υπάρχει. Δεν έχει. Τίποτα. Λοιπόν. Δεν είπαμε για τους μεταγλωτούς αστέρες, έτσι. Ας πούμε, τύπου μοίρα. Το είπαμε. Το είπαμε. Το είπαμε. Λίγο πριν από έναν χρόνο, έχει περίοδο μεταβολής που χάνει το φως και μετά ξαναεπανέρχεται. Εντάξει. Κατακλυσμικούς μεταγλωτούς αστέρες. Αυτοί που ανά μία-δύο ώρες, έως 10 ώρες, αλλάζει η φωτεινότητά τους. Δεν σε Παναγιωτή να. Τι θες. Τι κάνεις τώρα, τι λες. Πες μου. Πού πήγε ο. Στο τουαλέτα είπε. Πειράζει. Όχι απλά. Λοιπόν, κυφίδες. Να πάμε τώρα. Αυτό όμως το εφάλαιο. Ε. Εφάλαιο νομίζω κάτι. Ναι, ναι. Ζουπιτεροδίας είναι εκεί. Βλέψω. Ζουπιτεροδίας, ναι. Είναι εκτενή φωτογράφηση. Άρα δεν φαίνεται ο Δίας από εδώ. Πώς δεν φαίνεται. Ο Δίας κινείται γύρω από το ηλιακό σύστημα και μπορούμε να το δούμε εμείς. Ανάλογα από αυτό. Ο αστερισμός αυτό σου είπα τότε δεν φαίνεται. Ο Δίας δεν είναι αστερισμός. Μου είναι πλανήτης. Δίας είναι πλανήτης. Α, δεν τον είδα δίπλα από τον αστερισμό. Πλανήτες κινούνται. Τα άλλα λέγονται αστέρια τα οποία τα βλέπουμε εμείς ουσιαστικά στην ίδια θέση. Δηλαδή κινούνται έτσι γύρω από τη σφαίρα, τον ουράνιο θόλο. Έτσι. Αλλά οι πλανήτες είναι άλλοι. Άλλη ταχύτητα, άλλη κίνηση είναι κοντά. Ο Δίας κινείται πάρα πολύ γρήγορα από ό,τι ξέρω. Ναι. Αυτά τα πάμε γιατί. Θα τα είπαμε, κάτσε να πάμε σε αυτό που θέλω να πάμε σήμερα. Α, βέβαια, εδώ είμαστε. Αυτό. Για τον τοξότη. Με αυτή λίγο. Θα πούμε ανεκδοτάκι τότε. Με το. Άκουσα ανεκδοτάκι ωραίο με τον με το Ινδιάνους, τον μετεωρολόγο, το ξέρεις. Ινδιάνους μετεωρολόγο, και ρώτησε. Είναι πολύ καλό. Λοιπόν, ρώτησαν οι Ινδιάνοι τον μάγο της φυλής τι καιρό, τι χειμώνα θα έχει φέτος. Ο μάγος είχε πάρει εκεί κάτι χόρτα, κάτι αυτά ήταν κάπως, δεν ξέρω εγώ. Τι του λέει, βαρύ χειμώνα λέει θα έχουν. Ξεκίνησαν οι μάγοι, οι Ινδιάνοι τρέχαν μαζεύαν ξύλα. Ξυνήλθε την άλλη μέρα με το μάγος, λέει. Τι τους είπα εγώ τώρα, λέει. Εντάξει. Λοιπόν, τι τους είπα, λέει. Δεν πάω στην πόλη να ρωτήσω τον μετεωρολόγο. Δεν το ξέρω, δεν θα ακούσει και αυτό. Ανοίγω του Ινδιάνου και τα λέει. Ξέρω, καιρό, θα σου πω ότι και εδώ κάνω παιδιά. Για μένα, ξέρει. Ξέρω, ναι. Για πες πε το τέλο. Καλό, στην αρχή πάλι το πόλεμο. Ρωτήσαν οι Ινδιάνοι τον μάγο τη φυλή τι καιρό, τι χειμώνα θα έχει φέτο. Αυτό ήταν μαστουρωμένο εκεί με κάτι χορτάρι, γιατί είχε πάρει τη ροή. Φέτο λέει πολύ βαρύ χειμώνα θα έχουμε. Ξεκίνησαν οι Ινδιάνοι, τρέχαν, μαζεύαν ξύλα από το βουνό. Συνεχώς να έχουν για να κάψουν τον χειμώνα. Συνήλθε την επόμενη μέρα ο μάγος. Λέει, τι τους είπα εγώ τώρα, λέει, μην ξεφτύλεις το, λέει. Δεν πάω στην πόλη κάτω να ρωτήσω κανένα μετεωρολόγο να δούμε τι γίνεται. Πάει στον μετεωρολόγο, τον βρίσκει, του λέει, σε παρακαλώ, λέει, πες μου, λέει, φέτος τι χειμώνα θα έχουμε, τι καιρό θα έχουμε. Λέει ο μετεωρολόγος, πολύ βαρύ χειμώνα θα έχουμε.
Α, μάλιστα, λέει. Ωραία, λέει, πέσαμε μέσα. Λέει, αυτό κάνατε μελέτες, λέει. Εσείς το μετρήσατε. Όχι, λέει, τι μελέτες, λέει. Δεν βλέπεις τους Ινδιάνους τρέχουν, μαζεύουν ξύλα. Τι το κάναμε. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, λένε φέτος ότι θα έχουμε πολύ βαρύ χειμώνα. Και κάποιοι είπαν ότι. Λοιπόν, εγώ δεν το πιστεύω, παιδιά. Αυτό είπαν ότι είναι. Και θα το σου πω που το στηρίζω. Αν προσέξεις, έχει γίνει ένα. Υπάρχει ένας στη γη σπουδαίος Αμερικάνος πλανητολόγος, ο οποίος όμως τι έχει, έχει κάνει μια έρευνα και έχει πει τι. Έχει παρατηρήσει ότι όταν ο ηλιακός κύκλος, ας πούμε, είπαμε ότι κάνει 11 χρόνια. Εντάξει, τι, στα 11 χρόνια κάνω αλλάζω τη μαγνητική πόλη. Έχει παρατηρήσει ότι με τη διάρκεια του ηλιακού κύκλου φουσκώνει κάποια ποτάμια συγκεκριμένα που, στη γη. Δηλαδή, το σημαίνει ότι φουσκώνει σημαίνει ότι έχει περισσότερες βροχές. Τι σημαίνει. Τώρα ξεκινήσει ο νέος ηλιακός κύκλος εδώ και ένα χρόνο και έχει περισσότερες βροχές. Γιατί έχει ηλιακές κυρίδες, ισχυρά μαγνητικά πεδία, που σημαίνει ότι έρχεται ηλιακός άνεμος, πολύ ηλιακός άνεμος στη γη. Πλάς το λέει. Ο ηλιακός άνεμος τι κάνει, ιονίζει τα σύννεφα. Yeah. Οπότε βρέχει. Και βρέχει. Καταλάβες. Άρα έχει βροχές. Επειδή όμως η θερμοκρασία της γης έχει πέσει ούτως ή άλλως. Γιατί? Γιατί έχουν λιώσει πάλι. Άρα δεν στη γη σαν μια μπάλα που είχε δύο τεράστια. Δύο τεράστιους πόλους λευκούς, πάγους, και τώρα με τις εικόνες από το διαστημικό σταθμό βλέπεις ότι έχει φύγει ένα πολύ μεγάλο μέρος. Άρα είχε ανέβει η θερμοκρασία. Είχε ανέβει η θερμοκρασία της γης. Εντάξει, έχουν λιώσει πάει. Άρα, αδερφέ, το ερώτημα είναι πώς θα έχουμε βαρύ χειμώνα. Καταρχήν, κοίταξε, με λάθος. Θα έχουμε βαρύ χειμώνα. Γιατί? Θα έχουμε βροχές, θα έχουμε μουσώνες, θα έχουμε αέρες, ναι. Αλλά να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, λέμε, εγώ δεν το βλέπω. Δηλαδή, να έχει Θεσσαλονίκη μείον 5 και μείον 6. Πάρτε αδιάβροχα και εμένα βαρύ χειμώνα σημαίνει αυτό. Το να φυσάει τώρα και να έχει αέρες κλπ. Αλλά η θερμοκρασία να είναι 0 και 1, αυτό είναι άλλο, έτσι. Όταν έχει 6 βαθμούς τώρα το χειμώνα, έτσι. Είμαστε στο Δεκέμβριο και έχει 6 βαθμούς και 8 βαθμούς, δεν είναι χειμώνας, έτσι. Δεν είναι. Γιατί σήμερα χειμώνα είναι. Όχι. Όχι σήμερα είναι χειμώνα, δεν έχει 10 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, άκουσε τι είπανε. Λένε βαρύ χειμώνα φέτος. Και πέρσι λέγανε. Όπως για το καλοκαίρι. Λέγανε ότι το καλοκαίρι θα είναι κάτι. Όχι, θα είναι έτσι και θα είναι τίποτα. Το καλοκαίρι θα φανταστείτε. Του είχα πει και στο χειμώνα είχα πέσει μέσα και το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτή είναι η καρτογράφηση τη μαύρη τρύπα στο. Το ξόδι που του βλέπουμε. Στο κέντρο του. Εδώ είναι στο Τζουράφα, εδώ ακριβώς είναι η μαύρη τρύπα. Και ξεκινάμε. Αρκ, εδώ είναι ένα τόξο. Δηλαδή ουσιαστικά είναι περιοχές με ηλιακούς ανέμους των νερούς, αστέρια κλπ. Εδώ σε Σεντζιαβίλα, δηλαδή όσο από μακριά τις έχουν, δηλαδή πώς λέμε, Βέρεια, Κατερίνη, Λάρισα κλπ. Ναι, αυτό, μην νομίζεις. Δηλαδή για να μπορούν και αυτοί να έχουν μια εικόνα, αρχίζουν και ονομάζουν τους, κόβουν την περιοχή σε κομμάτια και λένε ότι αυτό είναι το SGR-α, εδώ είναι το SGR-β1, εδώ είναι το SGR-β2. Δεν είναι. Εδώ το The Pelican Blue είναι το νεφέλωμα του Πελεκάνου, έτσι. Pelican Nebula είναι περιοχή. Εδώ ο Μάους λέει το ποντίκι τέλος πάντων κλπ. Έχουν ονομάσει την περιοχή ανάλογα με αυτό που βλέπουν και αυτοί. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το λεγόμενο G2 και θα εξηγήσω μετά τι είναι το G2. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα τεράστιο κύμα από αστρική σκόνη, από ηλιακού άνεμου, αλλά μεγάλο, το οποίο το έχουν συλλάβει να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς το κέντρο της μαύρης τρύπας. Το παρακολουθούν χρόνια. Και όταν θα γίνει αυτό? Το παρακολουθούν χρόνια. Εδώ είναι η περιοχή της μαύρης τρύπας και εδώ είναι τα αστέρια που κινούνται βαρυτικά. Βλέπεις ένα αστέρι κινείται εδώ. Εδώ βλέπεις ένα δοσέρι. Τις ελλειπτικές τροχές. Μία ελλειπτική τροχιά. Αυτό, ελλειπτική τροχιά. Όλα γυρίζουν γύρω από τη μαύρη τρύπα. Όλα κάνουν κινήσεις. Και το ηλιακό σύστημα όλο κινείται. Το ηλιακό σύστημα είναι πίσω ακόμα. Είμαστε, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω δηλαδή δεν στις κινήσεις. Δηλαδή όλα τα αστέρια κάνουν ελλειπτικές τροχές γύρω από το κέντρο του γαλαξία. Όπως ο ουρανός στον ήλιο. Αυτό είναι το τζετ που σας λέω που πάει στη μαύρη τρύπα. Αυτή είναι καλλιτεχνική απεικόνηση για να δείξω αυτό το τεράστιο πράγμα. Το έχει συλλάβει ο φακός, τα τηλεσκόπια όλα και το παρακολουθούν οι αστρονόμοι που θα καταλήξει. Και περιμένουν να δουν μια αναζωπήρωση, έτσι. Γιατί μιλάμε για τεράστια ποσότητα ύλης. Και όμως, εδώ, το κέντρο του γαλαξία μας. Εδώ είναι ο ήλιος μας που έλεγε προηγουμένως. Εδώ το κέντρο του γαλαξία
Η απόσταση εμάς με τον ήλιο, με το κέντρο του γαλαξία είναι 8 κιλοπαρσέκ. 8 κιλοπαρσέκ τι σημαίνει, 8.000 παρσέκ. Με τι ίσονται το παρσέκ, με 3,26 έτη φωτός. Άρα, αν πολλαπλασιάσω τα 3,26 έτη φωτός με το 8.000, θα βρω περίπου 24.000. Αυτό που είπα προηγουμένως, η απόσταση που απέχουμε από το γαλαξιακό κέντρο, έτσι, είναι 100.000 έτη φωτός είναι η διάμετρο του γαλαξία, αλλά εμείς είμαστε 24.000, είμαστε περίπου στα 2 τρίτα από το γαλαξιακό, στο γαλαξιακό κέντρο, έτσι. Αυτό δεν υπολογίσαν και αυτοί. Άρα, τι κάνουμε, πολλαπλασιάζουμε το 30 επί το 3,26 και βρίσκουμε 100, δηλαδή 100.000 έτη φωτός διάμετρο. Εμείς το είπαμε σε άλλη μονάδα μέτρηση, σε χιλιάδες έτη φωτός, αυτοί το λένε σε κιλοπαρσέκ. Δηλαδή, για να συνδομεύσουμε έτσι τις μετρήσεις τους. Εδώ πάλι, το ίδιο, έτσι, έχουμε έφερα πολλές διαφάνειες. Και το του γαλαξία, το βλέπεις. Αυτά τα S14, S2, S1, S13 είναι αστέρια. Τα οποία, Star 8, το Star 13, το αστέρι 2. Και τα έχουμε όλοι και διαφορετικά χρώματα για να ξεχωρίσουμε οι τροχές. Βλέπεις ότι εδώ είναι και όλα γυρίζουν γύρω από εδώ σε ελλειπτικές τροχές. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω κάτι. Όταν ελκεί κάτι, περιστρέφεται. Αλλά εδώ γιατί φεύγει σαν του Ερμή και πολύ πιο. Είπαμε ελλειπτικές τροχές είναι όλες αυτές. Όχι, αλλά δεν υπάρχει όλες και τέτοια. Αυτά είναι στο κέντρο του. Ναι, το ξέρω, απλά φεύγει πάρα πολύ. Είναι πολλές αλληλεπιδράσεις βαρύτητας. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι οι αλληλεπιδράσεις βαρύτητας. Έχει να κάνει ανάλογα με τη μάζα. Τι μάζα έχει, έχει την ηλιακή μάζα, έχει τη μάζα ενός μεγάλου αστέρα που έχει πολλαπλάσια μάζα. Ανάλογα με τη μάζα κάνει και την ανάλογη τροχιά κίνηση. Έτσι. Αυτό θεωρείται μεγάλη έλλειψη. Έτσι. Βλέπεις έχει μεγάλη κεντρότητα. Αυτό έχει μικρότερη κεντρότητα. Το μόνο είναι σαν τις γης περίπου. Πώς το ξεχωρίζεις, πώς ξέρεις τις γης περίπου. Φαίνεται λίγο ότι το μόνο είναι σαν τις γης. Εντάξει. Ναι. Αν το πάρεις ότι και καλά 148 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια είναι μικρή διαφορά, είναι η κεντρότητα δηλαδή, λες. Έμεινε, εντάξει. Λοιπόν, και εδώ είναι η μαύρη τρύπα, έτσι. Δηλαδή όλα αυτά τα αστέρια που δεν προηγουμένως που κινούνται, γύρω από εδώ κινούνται, δεν μπαίνουν εδώ μέσα. Αν μπουν εδώ μέσα, παγιδεύουν. Εντάξει. Που αυτό το σημείο λέγεται ορίζοντας γεγονότων. Αν βρεθούν μέσα στον ορίζοντα, τα κατάπιε η μαύρη τρύπα. Αλλά κάποια στιγμή θα πέσουν. Γιατί από τη βαρύτητα αρχίζουν και θα χάνουν και αυτά μάζα. Γιατί το αστέρι αρχίζει να χάνει μάζα. Έτσι και η υδρογόνο, όσο μάζα χάνει, τόσο πιο κοντά πάει στο βαρυτικό πεδίο. Που είναι η μαύρη τρύπα. Μήπως ένα παράλληλο σύμπαν. Μπορεί, από κάτω δείχνει ένα διχτάκι που πάρει. Singularity, μοναδικότητα. Να ρωτήσω κάτι. Μοναδικότητα, ό,τι μπορείς να φανταστείς εσύ. Ένας φίλος μου την έκανε την ερώτηση. Η μαύρη τρύπα πώς μπορεί και ρουφάει αυτά τα πράγματα. Έχει ισχυρό βαρυτικό πεδίο. Δεν υπάρχει αέρας. Ναι, η βαρύτητα είναι ιδιότητα του χωροχρόνου. Περιστρέφεται. Δεν μιλάμε για αέρα, μιλάμε για ιδιότητα του χωροχρόνου. Ιδιότητα του χωροχρόνου. Βαρύτητα είναι άλλο πράγμα, δεν είναι αέρας. Η βαρύτητα είναι κάτι το οποίο έχει. Δεν τη βλέπουμε εσύ. Να ξέρεις ένα πράγμα. Το σωματείο της βαρύτητας δεν έχει ανιχνευτεί ποτέ. Δηλαδή λέμε ότι πέφτω τώρα. Εντάξει. Γιατί πέφτω. Γιατί πέφτω. Γιατί γίνεται τεράστια και μέλκη. Εντάξει. Άρα, αλλά αυτό το σωματείο της βαρύτητας δεν μπορείς να το βρει. Κατάλαβες. Τι λέμε όμως, είναι η ιδιότητα που σημαίνει. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να κάθεται στον αέρα. Κύματα βαρύτητας. Ενέργεια θεωρείται. Ενέργεια, ναι, πριν από κανένα μήνα είχε έναν φακίρι στην παραλία κάτω και καθόταν στον αέρα. Το είχε το ίδιο. Η μαύρη τρύπα όμως δεν ήταν αστέρι. Ένα χέρι κάνει, έκανε. Δεν είναι, τίποτα δεν είναι. Η μαύρη τρύπα είναι μια περιοχή βαντισμένη. Έτσι το λέμε. Ναι, μπορώ να σου εξηγήσω πώς γίνεται. Έχω δει στο ίδιο. Ο αέρας είναι ατμόσφαιρα. Πολύ απλό. Δεν είναι τίποτα. Ο αέρας είναι σωματίδια. Σμίγουρος. Ναι, αλλά γίνεται κάτι που είναι στερεό, μπορείς να πατήσεις. Αν πρόσεξες. Η μαύρη τρύπα δεν είναι κάτι στερεό για να πατήσεις. Τίποτα, είναι κάτι το οποίο σε διαλύει. Δηλαδή απλά σε έλεγχε. Δηλαδή, ναι, στη μαύρη τρύπα, τώρα δεν πήγα να σου πω τι έχει, αλλά θα σου πω το εξής, ότι στη μαύρη τρύπα τρεις τιμές παίρνουν άπειρο. Το φως,
απειρίζεται. Όταν λέμε απειρίζεται. Απειρίζεται, δηλαδή το φως ενώ που ξέρει ότι τρέχει με 300.000 χιλιόμετρα δευτερόλεπτο, λέμε ότι είναι το πιο δυνατό σωματίδιο στη μαύρη τρύπα, το ξαφανίζει. Που σημαίνει φαίνεται με τεράστια ταχύτητα. Ξεπερνάει την ταχύτητα. Δεν υπάρχει στο μουσείο. Πίεση, τρομερή πίεση και θερμοκρασία. Πολύ υψηλή θερμοκρασία. Όλα αυτά διαλύουν τα πάντα και μπαίνουν κάπου και πάνε κάπου. Που πάνε. Δηλαδή... Βρέστε να εδώ τώρα αυτό που λέγαμε, η εξέλιξη του αερίου, αυτό το G2 στο γαλαξία μας, που έδειξα προηγουμένως, που λέμε ότι παρατήρησαν οι αστρονόμοι κάτι να πηγαίνει στη μαύρη τρύπα, το 2004 το είδαμε είναι αυτό το σώμα, το 2006, το 2008, το 2010 αρχίζει και αυξάνεται. Τι κάνει, αρχίζει και συγκεντρώνει ήδη, έτσι, το αέριο. Αλλά η κατεύθυνσή του είναι στη μαύρη τρύπα τώρα, 2011-2013. Και πότε θα φτάσει, υπολογίζουν. Εδώ είναι η περιοχή, λέει, της μαύρης τρύπας. Λοιπόν, και εδώ είναι το αστέρι 2 που έχουν εντοπίσει, έτσι. Περιμένουν τώρα, αυτό το αστέρι που είχαν δει κάπου εδώ πίσω. Το βλέπουν, κινείται. Βλέπεις, κάποια στιγμή θα πέσει μέσα. Υπολογίσανε χρόνο που θα κάνει. Από εκεί λένε ότι υπάρχει μαύρη τρύπα. Δηλαδή τι κάνουνε, βλέπουνε τα αστέρια. Γύρω από τη μαύρη τρύπα και όλα έχουν μια συγκεκριμένη τροχιά. Και η τροχιά του βλέπουν ότι συνεχώ πλησιάζει προ το κέντρο. Που σημαίνει ότι κάτι τα έχει. Φυσικά δεν ξέρουν. Μπορεί και να μην υπάρχει μαύρη τρύπα, να είναι κάτι άλλο, έτσι. Έτσι το λέμε γιατί έτσι το βλέπουμε, έτσι ότι το λαμβανόμαστε. Τώρα πάει με τροχιά, πλησιάζει τη μαύρη τρύπα ή πάει καρφί. Γιατί έτσι όπω έδειξε η φωτογραφία πάει. Αλλά υπάρχουν πολλέ θεωρίε. Υπάρχει θεωρία της μαύρης τρύπας του Σβάρτσιλντ. Η οποία η μαύρη τρύπα του Σβάρτσιλντ λέει ότι μόλις μπουν στον ορίζοντα γεγονό και κατευθείαν πάνε μέσα, όπως λες. Υπάρχει άλλη θεωρία, ενός άλλου, δεν θυμάμαι το όνομά του, το οποίο λέει ότι περιστρέφεται. Δηλαδή μπαίνει στον ορίζοντα γεγονότων, αλλά παίρνει μέσα στο κορμί για να πέσει μέσα. Περιστρεφόμενη μαύρη τρύπα. Αν το γεγονός είναι πραγματικότητα ότι γίνονται τα πράγματα, άρα υπάρχει κάποια δύναμη εκεί πέρα. Δηλαδή δύναμη είναι τρόμα, μαύρη τρύπα. Τελειώσει πώς. Όχι, θα είναι, δηλαδή, μετά θα το βρούμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, δεν βγήκαμε ακόμα το ηλιακό σύστημα και θέλουμε να δούμε αν. Δηλαδή, είναι τρελό. Ηλιακό σύστημα δεν πήγαμε ούτε στο πιο κοντινό αστέρα. Α, δεν είπα ποιο είναι ο πιο κοντινό αστέρα. Ναι, Αφροδίτη. Όχι, κοντινό αστέρα. Ο οποίο είναι τριπλό αστέρα, δύο αστέρια και ο Πρόξιμα, ο οποίο είναι κόκκινο νάνο. Γιατί είναι κόκκινο νάνο, τι θερμοκρασία έχει ο κόκκινο νάνο. Ο ερυθρό νάνο, τι θερμοκρασία πρέπει να έχει, αλλά λέμε ότι ένα αστέρι είναι ερυθρό νάνο. Ερυθρό νάνο. 3.500 κάπα. Τι γίνεται, μπορεί να γίνουμε με αυτό, τι είναι αυτό, μεγάλη άκρη. Διπλά αστέρι είναι εκείνο στη μέση, φαίνεται. Ωραία. Παίρνουμε αυτή την προέκταση που φτάνουμε. Στη μεγάλη άκρη, ενώνουμε τα δύο, μια ευθεία, φτάνουμε εδώ, σε ένα αστέρι. Πολικό αστέρι. Είναι το μοναδικό αστέρι που δεν κινείται το βράδυ. Παίρνουμε εδώ την προέκταση που φτάνουμε εδώ. Αυτό το πράγμα. Αρκτούρο, ασυρισμό του Βότη. Παίρνουμε τη διαγώνη και κατηλώνουμε εδώ κάτω που φτάνουμε. Λέοντα Βασιλίσκο. Και ούτω καθεξής. Να ρωτήσω, αυτό εδώ δεν είναι διπλό αστέρι, μας το έχουμε πει και εκεί. Ναι. Δεν είναι, πολλά είναι διπλά αστέρια. Και αυτό είναι διπλό αστέρι. Δηλαδή, αν το κοιτάξεις αυτό με το τηλεσκόπιο, θα τα δεις έτσι. Έχουν παρατηρήσει σχεδόν το 50% ότι είναι διπλά συστήματα. Ο ήλιος μας δεν είναι. Έτσι, αλλά πολλά θα βρίσκουν σε διπλά συστήματα. Εμείς το βλέπουμε, ας πούμε, επειδή το μάτι μας δεν μπορεί να φτάσει κοντά στην πηγή, το βλέπει σαν μια κουκίδα. Όπως και τους πλανήτες. Με τους αστέρες τους ξεχωρίζει από τη διαταραχή. Δηλαδή, άμα προσέξεις πλανήτη, το βλέπεις πιο σταθερό. Όπως έχεις χάσει το βλέπεις να παίζει, να αναβοσβήνει. Αυτό σημαίνει γιατί ταξιδεύει το φως μέσα από την ατμόσφαιρα και από τη διαταραχή της ατμόσφαιρας στρεμοπαίζει. Ενώ στον πλανήτη, το βλέπεις καθαρά και είναι πιο κοντινή η φάση ο πλανήτης, δεν παίζει. Κατάλαβες. Δηλαδή, αυτά κυρίως είναι τεχνικές στα τηλεσκόπια όταν το κοιτάς. Θα έχει πάρα πολύ φάση αν υπήρχε ένας αστέρας. Που να γυρνάει γύρω από τον ήλιο και να μην τον βλέπουμε. Θα είχε φάση γιατί θα είχαμε, θα είχαμε τέσσερα για βασιλεύματα. Δηλαδή ξέρετε πού θα ήσουν. Κατεβαίνει ο ήλιο, ανεβαίνει ο άλλο και ξανά και ανάλογα τη φάση. Φαντάζεσαι, μιλάμε για σοου, έτσι. Ναι, δηλαδή δεν θα. Στο πλανητάριο πέρα πηγαίνετε πάει. Στο πλανητάριο, πηγαίνετε.
Πήγαμε αλλά δεν πήγαμε. Το είναι στα προσεχώς μας να πάμε. Δεν ξέρω εγώ, δεν πήγα να πάμε. Γι' αυτό σε ρωτάω. Είναι κάτι να πάρει στην Ελλάδα. Στο νόηση, να είσαι στα πάντα. Κάτι σε μισή και βλέπει όλο το θόλο πάνω. Ωραία, σαν να είσαι μέσα στο σύνολο. Λοιπόν, Παναγιώτη, το προγραμματίζουμε μια προσεχή Κυριακή. Αυτό πότε είναι λίγο το παλιντάριο στο Μαδιό. Πότε είναι λίγο το παλιντάριο στο Μαδιό. Καθημερινές, άμα πεις στο ίντερνετ, έχει όλο διάφορες προβολές κλπ.